Καλησπέρα σας, βράδυ Παρασκευής. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Χαμογελώ γιατί η απορία του κυρίου Χατζηνικόλα λίγο πριν βγούμε στην εκπομπή μου λέει είναι η σήμανση κατάλληλο επιθυμητή γονική συνέντευξη. Έχει μπει για ποιο λόγο ακριβώς. Με αυτή την παρέα που μου έφερε σήμερα. Πρέπει να μπει και τριγωνάκι. Προληπτικά, καλού κακού. Τριγωνάκι πρέπει να μπει. Αν όχι τετράγωνο, κατάλληλο από 15 και άνω. Καλησπέρα στους συναδέλφους. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Χατζηνικόλα. Καλησπέρα στον κύριο Χριστό Κωνσταντώνη. Τα δύο παιδιά τα μόνιμα. Και έχουμε και λέμε. Κύριος Κώστας Πουλακίδας από την Αυγή. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριος Λάζαρος Λασκαρίδης. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλή σεζόν τηλεοπτική, επειδή άρχισε να έχουμε πει. Γιατί δεν τα έχουμε πει. Και καλές εκλογές. Καλό βόλιο. Όταν θα έρθει η ώρα, όχι. Μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο πρόβλημα. Τι εννοείται ακριβώς. Όχι, λέω. Καλό βόλιο, παιδιά. Ούτως ή άλλως εκλογές έχουμε φέτος. Πολυβόλο. Γιατί πώς έχουμε φέτος. Έχουμε και δημοτικές. Προσωπικά με και περισσότερο. Μην έχουμε το δίλημα του σε ποια κάτι ρίχνω πιο, παιδιά. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Χαμός θα γίνει. Έξι κάτω. Ναι, καλά, εντάξει. Ο κύριος Διαμαντής Αιτανίδης. Από το πρώτο θέμα, καλησπέρα Θεματή μου, να είσαι καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Μαυρίδης, διευθυντής του newdeal.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη μας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Λάμπρος Καραίτης από το παραπολιτικά FM. Καλησπέρα, κύριε Λάμπρος. Να είσαι καλά, καλή σεζόν σε όλους μας, παιδιά. Και καλή αντοχή και καλή υπομονή και καλά στομάχια. Γιατί με αυτά που γίνονται, τα στομάχια τα χρειαζόμαστε. Μην φέρετε το αλλάξει εδώ, κάνετε απαραίτητη γονική συνέντευξη. Απαραίτητη. Απαραίτητη με αυτά που συμβαίνουν. Αν μιλάμε πολιτικά στη σημερινή Ελλάδα, πρέπει. Οπωσδήποτε ο γονιός να έχει δώσει την άδεια. Ναι, και πάντως να σου πω κάτι πολλές φορές, να αναρωτιέται κανείς, τα σχολεία γιατί τα πιένουν στην Βουλή. Ειδικά σε βραβιές ολομέλειας και αντιπαράθεσης πολιτικών αρχηγών, για να δείξουν στα παιδιά πώς ακριβώς είναι το πιο ακριβώς το επίπεδο της πολιτικής ζωής του τόπου. Και να πούνε τα παιδιά ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, το είδαμε αυτό, γυρίζω στο κινητό. Είναι καλύτερο το κινητό από το να πάρει το φωτεινό. Γίνεται η κορύφωση που έχουν ανταλλαγεί μεγάλοι χαρακτηρισμοί και διάλογοι και τέτοια πράγματα. Και είσαι ψεύτης και διακόπτης και λες μία ανακοίνωση. Στα ανωδυτικά θεωρία είναι το σχολείο τάδε από την τάδε περιοχή. Και όλοι μαζί χειροκροτούν ενώ πριν από λίγο και επιστρέφουν στα γαλλικά του. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε μια τάση σε αυτόν εδώ τον τόπο στις πιο κρίσιμες στιγμές ή τις πιο οριακές στιγμές μας να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Και λέω, προσπαθώ από το πρωί να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει με την ιστορία των συντάξεων, με το τηλεγράφημα του ΑΠΕ, με το τηλεγράφημα του Reuters, με τον κυβερνητικό αξιωματούχο που βγήκε μέσα από τη σύσκεψη και διέψευσε το ΑΠΕ, με το χαρτοπόλεμο μεταξύ κυβέρνησης Μαξίμου Νέας Δημοκρατίας και κινήματος αλλαγής. Και όλα αυτά στην πλάτη των χιλιάδων στρεξιούχων, οι οποίοι περιμένουν οι άνθρωποι με αγωνία. Κάποιος να τους πει τι ακριβώς θα συμβεί με τις αποδοχές. Να πούμε γι' αυτό καλύτερα. Πρώτα και μετά να πάρουμε το παρασκήνιο, γιατί αν υπάρχει παρασκήνιο. Ακόμα δεν απολύθηκε ο συντάκτης που έγραψε αυτό το άρθρο. Έτσι. Ναι. Στα δικά μας τα χρόνια, στα δικά μας τα μαγαζιά. Γιατί να απολυθεί. Γιατί έγραψε μια παρούφα. Μα επιμένει ο άνθρωπος. Έγραψε μια παρούφα. Ναι. Να σου πω, είναι δυνατόν. Ναι, αλλά τον διέψευσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος, τον πει. Προφανώς κάποιος άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος το έχει πει. Άλλος του είπε να το γράψει, άλλος το διέψευσε. Στις δικές μας τις εποχές θα είχε απολυθεί. Θα είχαμε εμείς απολυθεί. Αν είχαμε γράψει μια τέτοια παρούφα, ένα τέτοιο χοντρό ψέμα. Χοντρό ψέμα! Ο οφθαλμοφανός, 6 ώρα το πρωί χτυπάει, γκλίνει το τηλέφωνο μου. 6 ώρα το πρωί μου έρχεται. Με τους συναδέλφους, μην είσαι υπερβολικός. Αν ήταν ο κάθε συνάδελφος να απολυόταν για κάθε λάθος που έγραφε ή για κάθε μπαρούφα, βάλει σε αγωγή. Όχι, κοίταξε. Οι μισοί συνάδελφοι δεν θα ήταν λάθος. Αν ήταν λάθος, θα έμεινε να ζητήσει συγγνώμη. Θα έμεινε να ζητήσει συγγνώμη, έκανα λάθος. Εξάλλου επικαλείται ότι μπορεί και κάποια πηγή να του το είπε εντός της Κομισιόν. Εγώ προσωπικά, και το ξέρεις και εσύ, ότι εγώ προσωπικά ξέρω ανθρώπους μέσα στην Κομισιόν οι οποίοι είναι αυτή τη άποψη. Είπα και στις προηγούμενες εκπομπές. Κατέβηκε το άρθρο. Αν το βράδυ της προηγούμενης βραδιάς. Χριστό Δημήτρη, αποκλείεται πάντως να το γράψει μόνος του. Αποκλείεται να το γράψει μόνος του. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Επειδή είμαστε 8 ονοματέοι. Για να βγαίνει η άκρη κυρίως σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Αλλιώς να παραγγείλω πίτσες, να κλείσουμε τις τηλεοράσεις και να τα πούμε μεταξύ μας. Από όλα θέλω εγώ. Από όλα. Ένας-ένας για να βγάλουμε άκρη. Μπορώ να πω λίγο το ρεπορτάζ το τι έγινε σήμερα. Για λέγε τώρα. Άστο το θέμα του τηλεγραφείου να το πούνε οι συνάδελφοι που είναι πιο ήρεμοι από μένα. Γιατί είσαι έξαλλος με αυτό. Εγώ είμαι έξαλλος με αυτό. Ναι, γιατί πρώτα μου χάλασε τον ύπνο πρωί-πρωί. Και δεύτερον, γιατί δεν είχε νόημα αυτό το πράγμα. Θέλω να καταλάβουμε τι έγινε. Τι πραγματικά συνέβη. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ να κάνουν μια δουλειά. Συγκεκριμένη δουλειά. Ξέροντας από την αρχή ότι δεν πρόκειται να βγάλουν κουβέντα. Απαγόρευσαν, και λέω τη λέξη απαγόρευσαν,
οποιαδήποτε συνάντηση με άλλον υπουργό πλην Τσακαλώτου. Και Χαρίτση. Της διαπραγματεύσεις. Ο Πουλιαράκης μπήκε τρεις φορές για μισή ώρα και έφυγε. Μάλιστα. Τις διαπραγματεύσεις έκανε μόνο ο Τσακαλώτος. Όχι, τις συζητήσεις. Τις συζητήσεις. Έκανε μόνο ο Τσακαλώτος. Και ο Τσακαλώτος και... έβαλε και το θέμα των συντάξεων στο τραπέζι. Όχι, θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Δεν το έβαλε. Θα σου πω τι ακριβώς συνέβη. Και οι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν καταγραφή. Καταγραφή. Αυτή είναι η λέξη που ήθελα να κάνουν καταγραφή. Τι έγινε. Όχι έλεγχο, όχι εποπτεία. Ούτε συζήτηση, όχι διαπραγμάτευση. Ούτε διαπραγμάτευση. Τίποτα. Μάλιστα. Μόνο καταγραφή. Μάλιστα. Και το είπαν από την αρχή. Ναι. Ότι αυτό είναι η δουλειά μας. Δεν μπορούσε να τους δώσει ο Τσακαλώτος στοιχεία 9 μήνου. Mm-hmm. Γιατί πολύ προφανώς στις 15 Σεπτεμβρίου κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Σωστά. Λογικό, δεν καλά είναι. Έκανε. Άρα βγήκε όμως και τους είπε ότι θα έχουμε ένα υπερπλεώνασμα 700 εκατομμυρίων ευρώ mm-hmm. το τέλος του έτους, ναι. χωρίς να έχει τα στοιχεία του 9 μήνου. Ναι. Και του είπανε, ξέρετε, ωραίο είναι αυτό όπως πάτε, τα ακούμε, αλλά. Μια εικόνα θα την έχει. Ναι, πρόσεξε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Εντάξει, σας είναι πω, οι μήνες των φόρων, ναι. του έμφυα κτλ. Και είναι κρίσιμοι μήνες. Σωστά. Δεν το είχε. Αλλά πέρα από αυτό, και αφού είπανε πώς πάει φέτος ο προϋπολογισμός, είπε για του χρόνου. Παρένθεση. Το λέω έτσι γιατί εγώ. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Τον Τσακαλώτο για Σαλτιμπάνγκο δεν τον. Όχι, όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Για φτηνό πολιτικάντη. Συμφωνώ μαζί σου και γι' αυτό ίσως. Μ' αρέσει και τις φορές που διαφωνεί με την κυβέρνηση ο Τσακαλώτος. Γι' αυτό ίσως και οι θεσμοί, η Τρόικα, δεν ήθελαν να δει κανέναν άλλον. Δεν είδαν ούτε καν τον Καλογύρο, ο οποίος τους φιλοξενούσε, ρε παιδί μου. Ναι. Ήμπαιναν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Να μιλήσανε για θέματα δικαιοσύνης. Να μην κατεβεί ο Υπουργός να πει ένα γεια, να πει και πέντε πράγματα. Όχι. Ναι. Ήταν κάθετη. Φυσικά δεν είδαν την Αχτιόγλου. Φυσικά δεν είδανε κανένα Τζανακόπλο κτλ. Τα λέω αυτά για να μάθουμε και τις διαρροές πώς γίνονται. Ο Τζανακόπλος δεν είχε δουλειά να πάει εκεί. Καμία. Είχε, καμία. Μόνο έτσι που το πας θα πεις γιατί δεν είδα και εμένα. Λοιπόν, ναι. Έτσι. Ναι. Δεν είδαν κανένα. Ναι. Τον Τζακαλώτο. Ήταν μόνο κάποια νεαρά στελέχη των Υπουργείων. Τονίζω τη λέξη νεαρά φιντάνια, κομματικά φιντάνια, γιατί αυτή ήταν. Έτσι μου είπαν η από εκεί πλευρά ότι παρουσίασαν την πρόοδο των εργασιών σε κάθε τομέα, κάθε Υπουργείο. Ναι. Παράδειγμα. Στον κατώτατο μισθό. Τους λένε πώς θα το κάνετε. Θα το κάνουμε με βάση το νόμο. Ποιο νόμο? Το μνημονιακό. Γιατί δεν ξεκινήσατε? Σιγή. Δεν ήξερε το παιδί να απαντήσει. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην απασχόληση, το ρώτησε. Δεν ξέρει. Και θα την κάνει τη δουλειά των επιπτώσεων από την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, θα το κάνει η Τρόικα. Mm-hmm. Και, γιατί δεν το μπορούσε να το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Ένα παράδειγμα. Τώρα πάμε στην ουσία. Εκεί που παρουσίαζε τα νούμερα ο Τσακαλώτος, είπε θα έχουμε, πάμε πολύ καλά και θα έχουμε ένα υπερπλεώνασμα πέρα από τα 3,5% 700 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και με αυτό μπορούμε να κάνουμε ορισμένες παροχές από αυτές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ιδού πόσο θα κοστίσει κάθε μία από αυτές. Παρεπιπτόντως, by the way, το είπε, για το 2019 σχεδιάζουμε να μην εφαρμόσουμε το μέτρο των περικοπής των συντάξεων, ναι. με αντίστοιχη περικοπή των κοινωνικών αντίμετρων που είχαμε προγραμματίσει. Mm-hmm. Τα οποία όσα κάνουμε θα τα χρηματοδοτήσουμε από το υπερπλεώνασμα της φετινής και της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα. Εντάξει, μάλιστα. Αυτή ήταν η συζήτηση. Το κατέγραψαν, κανένας δεν απάντησε τίποτα, mm-hmm. γιατί η δουλειά τους ήταν να μην απαντήσουν τίποτα και είπανε, okay, θα το πάρουμε, θα το μεταφέρουμε και θα το γράψουμε στην έκθεση συμμόρφωσης. Αυτή ήταν η όλη συζήτηση που έγινε όλες αυτές τις τρεις μέρες. Συζητήσανε για πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμα στον τομέα της διορισμού των γραμματέων, για παράδειγμα, που δεν έχει γίνει. Της πενταετούς θητείας. Της πενταετούς θητείας. Συζήτησαν διάφορες προαπαιτούμενα, θα το πούμε έτσι για να το σχηματικά, σε όλους τους τομείς. Τα κατέγραψαν, θα πάνε σπίτι τους, θα γράψουν την εκθεσή τους, θα την εκδώσουν τον Νοέμβριο και θα τη δώσουν στους ανθρώπους, στο Eurogroup. Στους ανθρώπους που θα παίρνουν τις αποφάσεις. Μάλιστα. Οι αποφάσεις παίρνονται από αυτούς που δίνουν τα λεφτά. Αυτό επίσης βγήκε σήμερα. Ότι η απόφαση για τις συντάξεις θα βγει κατά πάσα πιθανότητα τον Νοέμβριο στο Eurogroup. Λοιπόν, αυτό που ξέρω εγώ, αποκλείεται να μην το ήξερε αυτός που έδωσε στο συνάδελφό μας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο την είδηση το πρωί, εχθές το βράδυ. Αποκλείεται. Γιατί ξέρω τα βασικά. Και τα λέμε τέσσερις μέρες τώρα, ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν κτλ. Άρα, αφού το ξέρω εγώ και το ξέρω και τις τέσσερις μέρες. Τι υποστηρίζεις, ότι πήγαν να φτιάξουν κλίμα. Βεβαίως. Με ένα κατασκευασμένο δημοσίευμα. Και υποχρέωσαν τον Τσακαλώτο, γιατί τον υποχρέωσαν.
τον Τζακαλώτο να βγει να το διαψεύσει. Δεν ξέρω αν το διέψευσε ο Τζακαλώτος. Το διέψευσε κυβερνητικό αξιωματούχο που συμμετείχε στι. Από το Υπουργείο Οικονομικών πάντων. Είναι προφανέ πάντω ότι υπήρξε μεγάλη αναταραχή. Μα έγινε κατόπιν πίεση. Μεγάλη αναταραχή. Γιατί βγήκε και το Reuters και έβαλε μια άλλη διάσταση, πήρε αποστάσεις και βγήκε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Ναι. Όχι, ναι. Όχι ο αντιπρόεδρος. Όχι, είναι ο αντισχυνάς, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Μαργαρίτη. Ακούστε αυτό που είπε ο Γιούνκερ, ότι τα συμφωνητά... Όλοι κάνανε αυτό που κάνουμε όλοι. Μόλις πήραν το τηλεγράφημα, ψάχναμε τώρα θα απαντήσω στο Χρήστο λέγοντας μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση. Λοιπόν, ξεπερνώντας αυτό, πάμε τώρα στην ουσία. Έχουμε πει 100.000 φορές, εγώ το έχω πει 100.000 φορές εδώ από το Blue Sky. Τι σχέση έχει ο Μάο τώρα σου? Επειδή λέγατε μεγάλη αναταραχή. Επειδή έχει πάει στην Κίνα. Έχει πάει και στην Κίνα, οπότε ξέρει. Έχουμε πει εκατοντάδες φορές, μάλιστα σε δική μου γλώσσα, και το έχουμε πει εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο της μη κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, έχουν γίνει κάποιες επαφές, πολύ επιγραμματικά τα λέω, έχουν γίνει κάποιες επαφές στο προηγούμενο διάστημα. Δεν πάρθηκε καμία απάντηση, για την ακρίβεια η μοναδική απάντηση που δίνονταν μέχρι τώρα στις επαφές που έγιναν με τους δανειστές ήταν ότι θα δούμε από τα στοιχεία του προϋπολογισμού και θα αποφασίσουμε. Συνεπώς, κομβικές ημερομηνίες είναι η 1η Οκτωβρίου, όπου θα κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ειδικές μου πληροφορίες λένε ότι θα εμπεριέχεται εκεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το κονδύλι του 1% του ΑΕΠ. Θα περιέχεται η περικοπή των συντάξεων. Η περικοπή των συντάξεων. Επίσης, κομβική ημερομηνία, ακόμα πιο κομβική ημερομηνία είναι η 1η Νοεμβρίου, όπου θα κατατεθεί πλέον οριστικά το σχέδιο του προϋπολογισμού και θα πάει στις Βρυξέλλες, όπως θα πάνε όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των κρατών μελών. Και από εκεί και μετά, αυτό που θα κρατήσουμε ανοιχτό είναι ότι υπάρχουν δύο αυτή τη στιγμή πιθανότητες. Η μία πιθανότητα είναι να καταργηθεί με σχέδιο νόμου η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Εγώ δίνω λιγότερες πιθανότητες στη συγκεκριμένη πιθανότητα. Και η άλλη είναι να πάρει μία αναβολή μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, όπου η Eurostat θα ανακοινώσει οριστικά με τη βούλα της Eurostat τα στοιχεία του πλεονάσματος. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα είχαμε όλο κάποια αυτό στοιχεία. Γιατί έγινε, μπορείς να μου πεις εγώ τώρα, αμέσως θα σου πω. Αμέσως θα σου πω. Έτσι, και θα εξηγήσουμε και στον κόσμο γιατί γίνεται αυτό, για να καταλάβει. Η αλήθεια είναι κάκιστοι, τρισκατάλατοι οι δανειστές. Ναι. Αλλά όταν έχεις τελειώσει από το μνημόνιο, έχεις βγει από τη σήμερα. Και είσαι σε μεταμνημονιακή εποχή. Και στην πρώτη συνάντηση μαζί τους δημιουργείς ένα τέτοιο μήλο για ένα κρίσιμο θέμα. Είναι λογικό να γίνει όλος να πει, παιδιά, είστε σοβαροί. Να σου απαντήσω. Είστε σοβαροί. Αυτό το κάνουν επειδή. Να σου απαντήσω. Αυτό είναι άλλο. Ας απαντήσω. Λοιπόν, αυτό που περιέγραψα πριν είναι το τι συμβαίνει, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα και τι θα συμβεί με το συγκεκριμένο θέμα που καίει τον κόσμο. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία του προϋπολογισμού μέχρι τον Αύγουστο. Μιλάμε όχι απλά για υπερπλεώνασμα, μιλάμε για ένα τερατώδες πλεώνασμα. 3,12 δις είναι το πλεώνασμα μέχρι τον Αύγουστο. Έναντι στόχου 970 εκατομμυρίων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πλεώνασμα είναι τη τάξη του 5,8% του ΑΕΠ. Το πλεώνασμα και σημειωτέων ότι μένουν να πέσουν μέσα στον προϋπολογισμό οι μήνες όπου υπάρχει αύξηση των εσόδων πάντοτε, κάθε χρόνο, οι τελευταίοι μήνες, διότι έρχονται τα φορολογικά έσοδα. Συνεπώς, πάμε για ένα τερατώδες πλεώνασμα. Εγώ έχω πει 100.000 φορές ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει για αυτό το πράγμα. Μάλλον πρέπει να λυπούμαστε όλοι για αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα στο γιατί γίνεται αυτό. Το τι θα γίνει και το πού βρισκόμαστε σήμερα το ανέφερα για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι ο κόσμος πρέπει να κλείσει τα αυτιά του και τα μάτια του σε αυτό που κάνουν ορισμένοι συνάδελφοι, ένθεν κακήθεν. Που εκμεταλλεύονται, γνωρίζουν τις απόψεις και τις θέσεις πολλών αξιωματούχων και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στην Κομισιόν, τσιμπάνε την άποψη που τους ενδιαφέρει και την άποψη που τους αρέσει, την άποψη που θέλουν ενδεχομένως και την κάνουν ένα πτυχίο τίτλο. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Η κατάσταση είναι όπως ακριβώς σας την περιέγραψα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Επειδή το κυβερνητικό ρεπορτάζ καλύπτει. Απαντώ σε αυτό που είπε ο Χρήστος πριν. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα. Εγώ μπορώ να βρω έναν κοινοτικό αξιωματούχο που θα μου πει ότι οι συντάξεις θα καταργηθούν. Δεν είναι τόσο κρίσιμο θέμα. Δεν έχει σημασία να έχει πάρει το OK. Με ρωτάτε αν φιλτραρίστηκε ή όχι από το ΑΠΕ. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω προσωπικά. Και δεν θα το έλεγα και ποτέ. Γιατί η δική μου αίσθηση είναι. Ότι τέτοια πράγματα σοβαρά δεν φεύγουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, αυτά τα φαινόμενα θα εντείνονται, γιατί δυστυχώς γίνονται πάντοτε αυτά τα πράγματα. Το τι λέει και δεν πέφτω από τα σύννεφα τώρα. Ο γραφειοκράτης των Βρυξελών
δεν έχει ούτε μία. Ο κόσμος όμως, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να κλείσει τα αυτιά του και σε αυτή την ωραιοποίηση της κατάστασης την οποία επιχείρησε ή δεν επιχείρησε, θα το δούμε που το έκανε το ΑΠΕ, αλλά και στην άλλη πλευρά, όπου συστηματικά μια μερίδα του τύπου αντικυβερνητική προσπαθεί να πείσει ότι δεν θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και ότι θα αναγκαστεί η κυβέρνηση και ο κόσμος να το πιει αυτό το πικρό ποτήρι. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Θα δούμε. Υπομονή και θα δούμε. Έλα, κύριε Κώστα. Ψυχραιμία. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος μίλησε. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχει ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος που πάντα πριν τα Eurogroup και τις αξιολογίες μίλαγε και δεν τον λέγανε Βίζερ. Ναι. Δεν το αξιοποιήσαμε αυτό στο ρεπορτάζ μας. Εδώ έπλεξες και τα κόμματα. Όχι, αυτό ήταν ότι έχουμε ενημερώσει γι' αυτό. Είπα μια φράση. Ναι, όχι, εντάξει, συγγνώμη. Όχι, δεν θέλω να. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο. Και δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε για μένα, ένα πράγμα μάθαμε σήμερα. Ότι έχουν υπάρξει συναντήσεις των θεσμών με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟ. Το ξέραμε αυτό. Βέβαια. Το ξέραμε. Είχε ανακοινωθεί. Εγώ το είπα. Από την Τρίτη. Την πρώτη μέρα που ήρθαν οι θεσμοί εδώ. Το κάτσε και να συνεχίσει. Ρωτάει κάτι συγκεκριμένα. Βγήκε ποτέ ανακοίνωση. Αν το ήξερε. Μα το είπα. Αν είχε βγει ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Δεν βγήκε. Ποτέ. Η Δημοκρατία ανακοίνωση δεν είχε βγει. Εγώ μίλησα με τον Σαχινίδη, μίλησα με τον Πρωτόπαπα, μίλησα με όσου ανθρώπου. Άλλο το ξέρει το ρεπορτάζ. Και άλλο. Δεν έβγαινε ο. Άλλο σε ρωτάει τώρα. Η κυρία Σπυράκη είχε κάνει δήλωση ότι ο κύριο Μητσοτάκη συναντήθηκε με του θεσμού. Ωραία, συναντήθηκε ο Μητσοτάκη. Ο ποιο, ο Σταϊκούρα. Ο Σταϊκούρα με τον Πέτσα. Μάλιστα. Έκανε. Υπήρχε επίσημη ανακοίνωση. Όχι, όχι, δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το μάθαμε. Να συνεχίσουμε. Δεν είναι επίσημη. Τώρα το μάθαμε. Η επίσκεψη δεν είναι επίσημη. Γιατί δεν έχουμε διαπραγματεύσει. Τώρα λοιπόν το μάθαμε. Τώρα λοιπόν το μάθαμε. Το ξέρουμε. Το ανακοίνωσαν. Η πρώτη μέρα θα είναι με θεσμού σε κόμματα και τη δεύτερη μέρα. Ποτέ δεν το ανακοίνωσαν. Ξαναλέω. Ποτέ δεν το ανακοίνωσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το μάθαμε. Αυτό είναι το μείζον τώρα. Δεν είναι καθόλου μείζον. Λέω. Τώρα πια γιατί το μάθαμε. Το ότι οι θεσμοί συναντιούνται με τα κόμματα. Εάν η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής λένε αλήθεια όταν λένε ότι αυτό που γράφει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και είναι ένα. Αυτό δεν μπορώ να το μάθουμε. Είναι ένα κρατικό μέσο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο δεν είναι. Δεν είναι αυτό του Χατζημαρκάκη. Όχι, για να λέμε την αλήθεια. Μάλιστα. Για να γράψουμε κάτι. Άρα, λοιπόν, πρέπει να έχουμε διπλή επιβεβαίωση. Μάλιστα. Σωστά. Επομένως, όταν σε μία συζήτηση δεν μπορεί να μιλήσει και με τους δύο, δεν μπορεί να το επικαλεστεί. Καλό θα ήταν λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Να μην τρελαίνουμε και τον κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι το μόνο το οποίο αποκαλύφθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι για πρώτη φορά μας είπαν ναι, συναντιόμαστε. Πάντως, καλό είναι να το ξέρουμε. Για να είμαστε ειλικρινείς. Για ποιο λόγο έχει ένα νόημα το μέγεθος της αναταραχής αποκαλύφθηκε ή περιγράφηκε όταν ο κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση με τους θεσμούς, αναγκάστηκε να βγει. Και να διαψεύσει το κρατικό μας. Είχε βγει. Σωστά. Διαφωνούμε. Αλλά είχε βγει από πριν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Εμένα αυτή είναι η εκτίμηση. Είχε βγει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, και είχε καταγγείλει. Είχε απαντήσει ο κ. Τσαλαβάκη ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει το πραγματικό τη πρόσωπο κτλ. Δηλαδή είχε υπάρξει μια πολιτική. Γιατί πάει ο κ. Μητσοτάκη πάνω να εξαγγείλει τη δική του πολιτική πρόταση. Όμω για να βγει ο κυβερνητικό αξιωματούχο που ήταν στι συναντήσει. Και να διαψεύσει αυτό που έγραφε. Είναι αυτονόητο γιατί το κρατικό, το κρατικό μέσο συνεπάγεται, νομίζω, προδήλως ότι δημιουργήθηκε μείζον θέμα. Μα είναι μείζον θέμα. Έφτασε στις Βρυξέλλες, το Reuters διέψευσε. Υπήρξε ανακοίνωση, δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου. Ξέρεις γιατί είναι μείζον θέμα. Διότι αυτοί οι οποίοι γράφουν και εμφανίζουν τη σιγουριά ότι θα καταργηθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες, αυτό ακριβώς το θέμα. Σε αυτή την προσπάθεια. Κάκιστες υπηρεσίες. Εδώ βγήκε το κρατικό, το επίσημο του ξέρουμε, κράτους. Χρήστο, τι έχει γίνει. Και είπε ψέματα. Όλα τα άλλα είπε ψέματα. Δεν είπε περίπου αλήθεια. Είπε συνειδητά ψέματα. Για να τώρα για το συνειδητό ψέμα δεν ξέρω. Συνειδητά. Συνειδητά. Γιατί είπε δύο ψέματα. Είπε ότι κοινοτικός αξιωματούχος εκπλήμησε. Τώρα να μιλήσω εγώ. Μας το είπες πριν. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Με ενδιαφέρει το κράτος. Μα την Παναγία. Θέλω να διατυπώσω τρεις σκέψεις. Λοιπόν, πρώτη λοιπόν. Για μένα το μόνο το οποίο είναι ουσιώδες αυτή τη στιγμή είναι ότι ξέρουμε πια ότι τα κόμματα στην Ελλάδα, τα κόμματα συναντιόνται με τους θεσμούς. Αυτό πάλι.
Αφού ήταν ανακοινωθέν. Ρε Χρήστο μου. Επίσημο ήταν. Σε παρακαλώ, άφησε με να το πω. Ας τον ολοκληρώσω. Θέλω να διατυπώσω τρεις σκέψεις συνεχόμενες. Έχω την αδειά σου. Παρακαλώ. Πρέπει να υποβάλω γραπτό το έτοιμο. Αυτό λέω. Τρεις σκέψεις μετά τις διατυπώσεις. Και τις τρεις. Μία, δύο, τρεις. Εδώ η γραμματεία. Θα διαμαρτυρηθείς μετά. Αφού θα βρεις λόγο μετά να διαμαρτυρηθείς. Το σε διαβεβαίω. Είμαι σίγουρος. Έτσι. Λοιπόν. Πρώτο λοιπόν που μάθαμε. Ότι τα κόμματα συναντιόνται. Για παράδειγμα, εμένα θα με ενδιαφέρει να ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συναντηθεί. Έτσι. Δεύτερο, το οποίο για μένα είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει μια πολιτική διελκυστήριβα για το αν θα υπάρξει η κατάργηση της περικοπής ή δεν θα υπάρξει. Μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξει κατάργηση, να μην υπάρξει περικοπή. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ο ένας τρόπος είναι με συμφωνία με τους εταίρους, ο άλλος τρόπος είναι το δύσκολο χαρτί. Αυτό το οποίο λοιπόν γίνεται τώρα που έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση είναι ποιος είναι υπέρ του να καταργηθούν οι να υπάρξει περικοπή στην τάξη και ποιος είναι εναντίον. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα χθεσινό στοιχείο του ρεπορτάζ. Ότι έχει πάει ο κύριος Χατζηδάκης εχθές στο Γερμανικό Ινστιτούτο Ζέιντελ στη Γερμανία και δηλώνει. Ανοίγω εισαγωγικά, το διαβάζω για να μην πει κανείς ότι τα λέω λάθος. Σύμφωνα με ό,τι έχει γραφτεί στον τύπο και δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ώρες. Ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης με όσα διακηρύσουν για ανατροπές των διαρθρωτικών αλλαγών και για παροχές που έρχονται, υπονομεύουν την προσπάθεια για ανάκτηση εμπιστοσύνης που είναι τελικά η λέξη κλειδί. Καταλαβαίνετε εσείς αν αυτή η φράση χρειάζεται μετάφραση, αν ο κύριος Χατζηδάκης λέει είναι υπέρ της στήρησης των συμφωνηθέντων, δηλαδή της περικόπησης των συντάξεων. Μα έχει καταθέσει τοπολογία και. Σωστά, σωστά. Μα έχεις δίκιο. Δεν έχει καταθέσει βεβαίως, τοπολογία. Από τον Ιούνιο. Από τον Ιούλιο, συγγνώμη. Βεβαίως. Και δεύτερο. Για να δούμε τώρα ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι εναντίον. Μα τι σημασία έχει ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι εναντίον. Έχουμε μία κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να μην έχει σημασία. Λέει αλήθεια. Έχει σημασία καμένα. Αν λέει αλήθεια. 2 Φεβρουαρίου 2016. Ή το κοινάλο ότι θέλουν τη μη περικοπή. Ναι. Καλά, δεν απαραίτητο το Χατζηδάκη να αναφέρεται σε αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει τις περικοπές. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία και το κοινάλο έχουν καταθέσει πρόταση για μη περικοπή. Σωστό είναι. Δεν υιοθέτησε η κυβέρνηση. Σωστό είναι. Άρα ο Χατζηδάκη δεν μπορεί να αναφέρεται στις συντάξεις, λέω. Σωστό είναι. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Α το πει όμω γιατί μέχρι στιγμή το ρεπορτάζ λέει ότι αυτό ερώτηση. Μπορεί να το αναδικούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε αν ποτέ η Νέα Δημοκρατία την υπήρξε. Επίσης ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά πρέπει να το αυτό θέλω να πω. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει πει στον Τσίπρα. Έλα να το ξεψηφίσουμε αύριο το πρωί. Ωραία. 2 Φεβρουαρίου 2016. Ναι. Συνέντευξη του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, που στον αγαπημένο του Sky. Δεν φαντάζομαι να ήταν μια δύσκολη συνέντευξη. Μιλάει με την κυρία Κοσιόνη, σας μεταφέρω. Έχω απομαγνητοφωνήσει το διάλογο. Σία Κοσιόνη. Λέτε ναι στη μείωση επικουρικών, Μητσοτάκης. Δεν το έκρυψα, Σκοσιόνη. Δηλαδή στη μείωση συντάξεων, Μητσοτάκης. Δεν το έκρυψα. Γι' αυτό και σας λέω ότι μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας και θέλω αύριο να πράττω και το έργο της αλήθειας, γιατί πράγματι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ναι. Τι σχέση έχουν οι επικουρικές με την προσωπική διαφορά που θα κόψει η κυβέρνηση που έχει ψηφίσει. Για το ποιος είναι. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Άμα παίρνεις λιγότερα χρήματα στο πορτοφόλι σου. Γεια σας. Η κυβέρνηση. Τον συνταξιούχο τον απασχολεί αν παίρνει επικουρική. Διαχρονικά. Διαχρονικά ήταν υπέρ. Διαχρονικά. Και η προσπάθεια. Θυμίζω όμως ότι στο προεκλογικό αφήγημα της τωρινής κυβέρνησης ήταν. Τολμάνε να κόψουν το ΕΚΑΣ. Διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές βγήκε ο Τσίπρας και είπε θα κόψουν το ΕΚΑΣ. Δεν το είπε. Μετά τη διαπραγμάτευση ήρθε με το ΕΚΑΣ κομμένο. Στις δεύτερες εκλογές. Είχε πει προεκλογικά από τον Παλτόνι. Ήξερε το τρίτο μνημόνιο που θα φάει στο κεφάλι. Το τρίτο μνημόνιο δεν είχε μέσα περικοπή το ΕΚΑΣ στη διατύπωσή του. Το συγκεκριμένο μέτρο δεν το είχε. Έτσι μετά. Σωστά. Ορίστε κύριε Σεντιανίδη. Αυτό καλά κάνει. Και τώρα γιατί ο Χρήστος χθες έλεγε ότι. Μου πήρατε το χαρτί μου. Μα Χριστιανέ μου. Δεν θυμάστε τα όχι ρε άνθρωπε Θεού, αλλά να έχω τη διάταξη στο μυαλό μου. Έλα. Λοιπόν, πάμε. Τα γεγονότα νομίζω περίπου τα έχουμε βάλει σε μια σειρά οι συνάδελφοι που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα. Είναι σαφές ότι το επεισόδιο το σημερινό έχει βλάψει την υπόθεση. Η εικόνα που δίνει, και σωστά το είπε Σάκη Παυλόπουλε, η εικόνα που δίνει προς τα έξω δεν είναι μια εικόνα σοβαρής χώρας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και μάλλον καλό μου ακούγεται το ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα και μακάρι να ήταν και όλα τα πολιτικά κόμματα που συναντιόνται με τους θεσμούς. Επίσης, αυτό που ξέρουμε ελέγχθη πριν από λίγο είναι ότι το θέμα με τις συντάξεις δεν έχει κλείσει, αλλά η συζήτηση πάει με μία κατεύθυνση, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα με οδηγήσει να καταλάβω ότι μάλλον η Νέα Δημοκρατία φταίει που αν τυχόν δεν μειωθούν οι συντάξεις. Περίπου αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα.
από την εξέλιξη της συζήτησης. Και αναρωτιέμαι, γιατί ο κύριος Τσίπρας που θέλει πραγματικά να μειώσει τις συντάξεις δεν αποδέχεται... Να μην μειώσει. Να μην μειώσει, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο, Άγγε. Να μην μειώσει τις συντάξεις. Δεν αποδέχεται την πρόταση να πάει να την ψηφίσει μαζί στη Βουλή. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί? Γιατί θα είναι μονομερής ενέργεια. Και άκουσα, έχουμε πει 100.000 φορές ότι παρά τα λεφθέντα, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια κτλ. Όντως έχουμε βγει από τα προγράμματα στήριξης. Αλλά η Μνημονιακή Επιτροπή παραμένει και δεν μπορούμε λέω, να κάνουμε. Λέω λοιπόν ότι άκουσα τον αγαπητό μου φίλο τον Κώστα, τον Μπουλακίδα πριν από λίγο να λέει ότι ο ένας τρόπος είναι συμφωνία με τους θεσμούς, ο άλλος τρόπος είναι the hard way. Αυτό τι σημαίνει αυτό. Θα ήθελα να ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αν αποτύχει αυτός ο τρόπος. Αν αποτύχει αυτό. Τη συμφωνία. Τη συμφωνία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση εργάζεται και τη συμφωνία. Ωραία, αν αποτύχει. Ναι. Και καλό θα ήταν σε αυτή την προσπάθεια να έχει τη στήριξη όλων των κομμάτων και να μην, υπονομεύεται μια εθνική προσπάθεια. Σε αντίθεση αυτό με αυτό που έκανε η σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση που υπονόμευε. Μάλιστα, παρακάτω. Εντάξει, αυτό λέω. Και η σημερινή αντιπολίτευση. Η άλλη λύση, το the hard way, ποια είναι. Θα τη βρούμε. Κάτσε, να τελειώσει μία. Κάτσε, μισό λεπτό. Λες ότι έχει δύο λύσει. Πε μα και την άλλη. Ποια είναι η άλλη λύση. Το hard way ποιο είναι. Αν δεν είναι να ψηφίσει, να έρθει στη Βουλή και να ψηφίσει μαζί με το Μητσοτάκη την πρόταση του Μητσοτάκη για να μην περικοπούν οι συντάξεις, ποιο είναι η άλλη λύση. Δύο-τρεις έχετε. Άρα μπορούμε να τις ακούσουμε. Θες να μας τις πεις. Δεν χρειάζεται, δεν τις παρούσεις. Άρα λοιπόν δεν έχει άλλες λύσεις, λέω εγώ, αφού δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να μας περιγράψει. Δεν υπάρχουν λύσεις φαντάσματα. Έχει και μερικές καταστολές. Να ακούσω, να ακούτε. Γιατί δεν τα λέτε. Δεν είναι τις παρούσεις διαμαντικές. Σήμερα που συζητάμε. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί. Να ενημερωθούμε. Να ενημερώσουμε. Ποιες συζητάμε σήμερα και ποια είναι η διελική στήρβα που υπάρχει. Με τους Χριστιανούς το είπε ο Τσακαλώνας. Με βάζετε να κάνω μια δύσκολη επιλογή. Τους φτωχούς ή τους συνταξιούχους. Δηλαδή. Γιατί αν κόψει, αν δεν κόψει τη σύνταξη. Θα κόψει τα επιδόματα. Θα κόψει τα κοινωνικά αντίμετρα που αφορούν τα συσίτια, τους παιδικούς σταθμούς, τα επιδόματα κτλ. Και που απευθύνονται σε πάρα πολύ χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Και του το είπε. Με βάζετε να διαλέξω ανάμεσα στους συνταξιούχους που έχουν χτυπηθεί και στους πάρα πολύ φτωχούς που έχουν χτυπηθεί από την κρίση. Αυτό εννοούσες the hard way, εσύ. Αυτό εννοούσες. Είναι διάφορες εκδοχές κυβερνητικές που υπάρχουν. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει καταληχθεί γιατί στη φάση που συζητάμε σήμερα, για να σου πω, αυτό θα κάνει. Γιατί στη φάση που συζητάμε σήμερα, συζητάμε μονόδρομο. Λέμε. Εγώ ρωτάω τι εννοούσε όταν έλεγε ότι η άλλη λύση είναι the hard way. Στο λέω. Ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά αυτό που έχουμε σήμερα είναι μονόδρομος η συνενετική μη περικοπή των συντάξεων. Ωραία. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό το τραπέζι ότι υπάρχει ανοιχτή πρόταση αξιωματικής αντιπολίτευσης για μη περικοπή των συντάξεων. Βεβαίως και υπάρχει. Συμφωνούμε. Ναι. Τι λέει αυτό. Τι λέει αυτό. Έλα στη Βουλή να ψηφίσουμε μαζί. Με αυτά που σου διάβασα πριν. Ότι ένα από τα δύο είναι ψέμα. Λέει όχι. Λέει ότι άλλο ήταν το 2016 και άλλο το 2018. Εγώ έτσι το διαβάζω. Και η 13 Σεπτέμβρη του 2018 τι ήταν. Η 13 Σεπτέμβρη του 2018 ήταν χτες. Τι έλεγε χτες ο κύριος Χατζηδάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη μου είπες. Και για τον κύριο Χατζηδάκη σας διάβασα ακριβώς πώς αποδόθηκε και τι είπε. Μα μίλησε για άλλα θέματα, ρε παιδί μου. Δεν το είπε ο κύριο Χατζηδάκη. Εσύ το ερμηνεύεις από τον Κώστα μου. Εντάξει τώρα, μην κάνουμε τώρα. Τι κάνει μια στα καραμίλια, καταλαβαίνω. Μια μετάφραση, μπορώ να κάνω. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση του επικεφαλής ενός μεγάλου κόμματος που είναι σήμερα στην αξιωματική αντιπολίτευση που λέει. Έλα κύριε Πρωθυπουργέ στη Βουλή να το συζητήσουμε. Πήγε έξω ο Μητσοτάκη στη Γερμανία και του ζήτησε τον Ιούλιο να μην χαριστεί στον Τσίπρα. Καλά. Ωραία, ας πάει λοιπόν ο Τσίπρας να τον ταπώσει, ας πάει στη Βουλή λοιπόν να μην το χαρίσει στον Τσίπρα και να το ψηφίσει μαζί. Και να πει ο Τσίπρας άλλο ότι εγώ πήγα και το έκανα. Ο Τσίπρας το έχει απαντήσει. Έτσι το υπενθυμίζουμε. Ό,τι θα γίνει με τον τρόπο μου. Πάμε και στον Λάζαρο, σας παρακαλώ. Ελάτε, Λάζαρο. Λοιπόν, συνηθίζω να λέω σε άλλα θέματα. Πάντως, όλο αυτό, συγγνώμη για την διακοπή πριν να αρθρώσει σε δύο λέξεις. Είναι σύγχυση. Πού είναι ο Λασκαρίδης να το δω. Όλο αυτό το πράγμα αποτυπώνει, περιγράφει και προαναγγέλει το κλίμα που θα ζήσουμε στην προεκλογική περίοδο μόλις επισημοποιηθεί, μόλις ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Έτσι θα πάμε. Να μην πω και χειρότερα. Έτσι θα πάμε. Έτσι, και για παράδειγμα, το βάζω έτσι με αστερίσκο, δεν θα το συζητήσουμε. Μου έκανε εντύπωση η αντιμετώπιση που είχε το πόρισμα του κυρίου Σινολάκη για το αν μπορούσαμε ή όχι να εκενώσουμε το μάτι. Εγώ δεν ξέρω αν ο Σινολάκης είναι φίλος του Μητσοτάκη, αν ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είναι σοβαρός καθηγητής ο Σινολάκης. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Έβαλε
πριν από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, για υποθέσεις εθνικών φυσικών καταστροφών, τον συμβουλευόμασταν. Εάν τον παρουσίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια ημερίδα, έπρεπε να πω ότι ο Συνολάκης είναι εγκάθετος του ΣΥΡΙΖΑ και βγάζει κατά παραγγελία πόρισμα. Διαβάζω σε διάφορα αυτά social media. Τα social media. Αυτά, όχι. Εντάξει, δεν θα κάνουμε τώρα. Ρε παιδί μου, τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ. Τα social media ακούγονται τα πάντα. Ναι, δεν είπα ότι το είπε επίσημα. Λέει ότι του κατέβησε. Αλλά και επειδή πολλά από τις αναρτήσεις στα social media δεν είναι άδολες, είναι, είναι και υπαγορευμένες. Μπράβο. Λέω ότι, όλο αυτό το πράγμα είναι, αναδεικνύει το κλίμα το προεκλογικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και θα διαμορφώνεται σύντομο χρόνο πηγαίνοντας προς τις κάλπες. Συγγνώμη, Λαζαρέ μου, παρακαλώ. Ωραία, να το πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Για το θέμα που εθίγει με το ΑΠΕ, με τις περικοπές των συντάξεων κλπ. Εγώ συνηθίζω να λέω σε διάφορα θέματα και κοινωνικά, σε φίλους και φίλες, ότι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά τελικά είναι πιο εύκολη από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, να πάρουμε το θέμα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όλο το θέμα έτσι όπως κύλησε υπέρ ή κατά της κυβέρνησης. Μάλλον κύλησε λίγο περισσότερο κατά, γιατί δημιουργήθηκε σ' άλλος, βγήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλπ. Είναι λάθος να χρεώνουμε σε δημοσιογράφους να πάμε να τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα. Καλά, δεν είπε έχουμε παλαιότερα παραδείγματα. Ένας πολύ μεγάλος δημοσιογράφος που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Το 1981, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ράλης και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έγραψε ότι έγινε συνάντησή του σε τεταμένο κλίμα κλπ. Και δεν έγινε ποτέ. Αλλά οι άλλοι γράφαν για τον Τσίπρα και όχι δεν απολύθηκαν. Ένα και διευθυντές τώρα, εντάξει. Ένα. Μην την ψάξετε στην Ελλάδα τι γίνεται. Ένα δεύτερο. Το ΑΠΕ κατηγορείται σήμερα από την αντιπολίτευση για κυβερνητική προπαγάνδα. Και οι ΕΡΤ, οι κατά καιρούς ΕΡΤ, έχουν κατηγορηθεί για το ίδιο. Ξέρουμε ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος, μεγάλο του κομμάτι σήμερα, δεν θα ζούσε δημοσιογραφικά αν δεν υπήρχε το ΑΠΕ. Και αυτό δεν είναι κανένα ψέμα. Μην ζητάμε λοιπόν κεφαλή επί πίνακη. Ό,τι υπάρχει θα βγει στην πορεία, θα αποκαλυφθεί, θα ακουστεί κλπ. Πάμε τώρα στο θέμα των περικοπών των συντάξεων. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο από την 21η Αυγούστου και μετά στην Ελλάδα. Ναι, είναι μία απάντηση. Πιθανό ναι ή όχι είναι η άλλη απάντηση. Όμως, η σημερινή κυβέρνηση θέλει να περικοπούν οι συντάξεις από τον νέο χρόνο. Η απάντηση είναι όχι, γιατί καμία κυβέρνηση δεν θέλει επί των ημερών της να περικοπούν οι συντάξεις. Η σημερινή αντιπολίτευση θέλει να περικοπούν οι συντάξεις. Η απάντηση, η δική μου, είναι ναι, γιατί θέλει να περικοπούν με τη σημερινή κυβέρνηση και δεν θέλει να περικοπούν με μια μεταγενέστερη κυβέρνηση. Θα είναι ένα βασικό όπλο κατά την προεκλογική περίοδο και ξέρετε, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι οι πλέον συνειδητοί ψηφοφόροι, αυτοί που πηγαίνουν και ψηφίζουν πάντα. Ενώ οι νεαρότερες ηλικίες δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν πάντα. Άρα η αντιπολίτευση, είτε στην εκδοχή της Μίζωνος, είτε της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης, θέλει να περικοπούν οι συντάξεις. Γιατί εκεί έχει επενδύσει αντιπολιτευτικά. Πριν τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές βέβαια. Ένα άλλο στοιχείο αυτό. Τώρα, τι γίνεται στην πορεία. Η πρόταση, όντως, όπως είπε ο Διαμαντής Ιταλίδης, υπάρχει πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μου θυμίζει λίγο αυτό το με ένα νόμο που έλεγε η σημερινή κυβέρνηση παλαιότερα και άλλες κυβερνήσεις. Είναι κοινοβουλευτικό τερτύπι. Ουδέποτε στο παρελθόν, και ειδικά σε Μίζωνα ζητήματα, αλλά και σε Ελλάσσονα ζητήματα, ποτέ καμία κυβέρνηση δεν έχει υιοθετήσει τέτοια πρόταση της αντιπολίτευσης. Ούτε πια πιο απλή πρόταση. Άρα λοιπόν, εδώ γίνεται ένα παιχνίδι και επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, μεγάλη ή μικρή δεν έχει καμία σημασία, γίνεται παιχνίδι με τις συντάξεις. Η αγωνία της κυβέρνησης είναι να μην τις κόψει και η αγωνία της αντιπολίτευσης είναι επιτέλους να τις κόψει για να πάρει πόντους στη μάχη προς τις εκλογές. Πάμε στον Πάνο. Έλα Πάνο μου. Και μόνο το γεγονός ότι γίνεται όλη αυτή η φασαρία και συζητάμε για αυτό το θέμα αποδεικνύει την αποτυχία της κυβέρνησης. Μετά από 3 χρόνια, 3,5 που κυβερνά, έφτασε στο έσχατο σημείο, λίγο πριν τις εκλογές, όποτε τις αναγγείλει, να προσπαθεί να διασωθεί
με ένα τέτοιο θέμα. Έχει χιλιάδες άλλα θέματα να μπορεί να παρουσιάσει ένα έργο και να μην χρειάζεται να δίνει αυτή τη μάχη οπισθοφυλακών. Προσπαθώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι δήθεν η άλλη πλευρά είναι αυτή που φταίει και υπονομεύει την κυβέρνηση επειδή δεν θέλουν. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να συμφωνήσω και να, με τον Λάζαρο. Πράγματι, γιατί ας πούμε θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να θέλει να πάρει την καυτή πατάτα και να αναγκαστεί η ίδια να μειώσει τις συντάξεις. Η οποία όμως και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις ακόμα και αν έρθει στη δικιά της την κυβέρνηση, διότι θα αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Διότι τα λεφτά των συντάξεων βγαίνουν από τον καρδιακό κορβανά. Από κάποια νου την τσέπη μπαίνουν για να δοθούν στους συνταξιούχους. Για να συνεχίσουν να δίνονται στους συνταξιούχους, θα πρέπει να κοπούν από κάπου αλλού. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν απαντά ότι εμείς δεν θα κόψουμε τις συντάξεις, δεν θα αναγκαστούμε αν έρθει σε εμάς, γιατί θα κάνουμε άλλο μείγμα πολιτικής. Θα μειώσουμε το κράτος. Το ακούμε. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, τι θα γίνει μετά. Το θέμα είναι τι γίνεται είναι τώρα. Ακόμη και αν το θέλει, αν θα προλάβει να το κάνει. Κομβικό είναι το, ακόμη και αν το θέλει και το εννοεί η Νέα Δημοκρατία, αν θα προλάβει να το κάνει. Αν θα προλάβει να βρει εκείνους τους κωδικούς που θα πειράξει προκειμένου να βρει τα λεφτά και να πει, ξέρεις κάτι, Κωστέλο μου, τα βρήκα τα λεφτά. Όταν υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση, τα πράγματα μηδενίζουν και αρχίζουμε από την αρχή. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, να δημιουργήσει εντυπώσεις. Φτάσαμε στο παραπέντε και συζητάμε ακόμα για τις συντάξεις. Και αυτό αποδεικνύει την αποτυχία. Και επίσης επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν μιλάμε για καθαρή έξοδο. Διότι εάν είχαμε την καθαρή έξοδο και την περπατησιά και σύμφωνα με αυτά που έχει ήδη υπογράψει από το 2017 στο πρόγραμμα που υπέγραψε για μετά το μνημόνιο, εάν είχαν πάει τα πράγματα όπως χρειαζόντουσαν, δεν θα υπτίθεται το θέμα γι' αυτό. Δεν αφορά τη μεταμνημονιακή εποχή. Δημήτρη, όχι. Είναι μέτρο. Το 2017. Όπως η 900 εφαρμοστική, προαπαιτούμενη εφαρμοστική νόμη. Δημήτρη, των τριών μνημονίων και των έσων καιρωμένων μνημονίων. Το 2017 η κυβέρνηση ενέκρινε το δημοσιονομικό πακέτο για την περίοδο μετά το μνημόνιο. Συμφωνούμε σε αυτό. Τον Ιούνιο το επαναβεβαίωσε. Τους στόχους λες τώρα, για τους στόχους. Το δημοσιονομικό πακέτο το 2017 για το τι θα κάνει μετά το τέλος του μνημονίου. Μέτρα το τρίτο μνημόνιο λες τώρα. Όχι. Το μετά το μνημόνιο. Το μετά το μνημόνιο. Το μεσοπρόθεσμο, ναι, ονομάτισε το πιο συγκεκριμένο. Το δημοσιονομικό πακέτο σου περιελάμβανε και αυτό. Με μέτρα μέσα. Το περασμένο Ιούνιο το επαναβεβαίωσε αυτό το πράγμα. Είναι νόμοι του ελληνικού κράτους. Και πρόσεξε, με συγχωρείς και πιάνουμε και συζητάμε. Έχουμε τη δημοσιονομική πλευρά και έχουμε και τη διαρθρωτική πλευρά. Δηλαδή αυτό πρέπει να συνεχίζεται, να προχωρήσει. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το έργο με βάση τις συμφωνίες που έχει κάνει και το μείγμα πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζουμί. Και έρχεται τώρα να πει, ω, δεν μου αρέσει αυτό, θα το αλλάξω. Και του λένε οι ξένοι, πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες. Ο στόχος του 3,5% βασικά. Οι συμφωνίες. Στο δημοσιονομικό του λέει. Εγώ περίμενε. Με βάση το δικό στο δημοσιονομικό του λέει ότι να το ακούσω και να το συζητήσω αυτό που μου λες. Εντάξει, να το δεχτώ. Εφόσον μου ικανοποιείς εμένα το στόχο του 3,5. Έρχεσαι εσύ σήμερα με το υπέροχο ρεπορτάζ και λες ότι υπάρχει ένα δυσθεώρατο με ένα μεγάλο πλεόνασμα. Από τα στοιχεία που σήμερα αυτό. Από τα στοιχεία που έχει. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να το ακούσουν. Ναι. Υπάρχει και το διαρθρωτικό όμως από την άλλη πλευρά. Που με βάση το πρόγραμμα που έχει συμφωνήσει. Αν είναι διαρθρωτικό, αν είναι δημοσιονομικό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση. Όλες τις απόψεις εγώ. Δημήτρη, δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι και με τον αρχιφύλακα και με τον. Τι να κάνει δηλαδή. Δεν μπορεί να κουβαλάει δύο πάντα. Δεν μπορεί να θέλει από τη μία πλευρά να κάνει κοινωνικές πολιτικές και να συντηρεί το πελατειακό, να ανακοινώνει προσλήψεις και τόνα και τ' άλλο και από την άλλη να θέλει
να κρατήσει ή το ένα θα πρέπει να κάνει ή το άλλο. Αλλιώ το έργο δεν βγαίνει. Το ερώτημα που θέλω να σου κάνω εγώ. Το ερώτημα που θέλω να σου κάνω εγώ είναι, θέλει εσύ προσωπικά, θέλει να διαπραγματευτεί να μην κομπονίσει. Εντάξει, δεν θέλει. Όχι, εγώ θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα να μην χρειάζεται καν. Να μην χρειάζεται καν να μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Η χώρα να έχει βγει καθαρά και άνετα από το ίδιο. Γιατί δεν γίνεται. 3,5 χρόνια μπορούσε να έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Όχι, 8 χρόνια δεν έγινε. Εντάξει τώρα. Αλλά το ερώτημα είναι εδώ που είμαστε τώρα. Είναι διαρθρωτικό μέτρο γιατί είναι μηδενικού δημοσιονομικού. Εδώ μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί ψήφισε η κυβέρνηση και είπε 1,8 θα σβήσω, 1,8 θα δώσω. Άρα δεν είναι δημοσιονομικό. Στα αντίμετρα, λες. Με μία διαφορά. Λοιπόν, ότι να ολοκληρώσω, παιδιά, κάτι να ολοκληρώσω. Να είναι εγκληματικός. Ελάτε, ελάτε, έχουμε κι άλλο. Έλα πάνω για πάνω στο δέντρο. Να ολοκληρώσω, λοιπόν, τη σκέψη μου. Και πάμε εδώ τώρα και αρχίζουμε την ψιλοκουβέντα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, χωρίς να βλέπουμε ποια είναι το όφελος για όλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Ότι έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση, το υπενόησε ο Κώστας ο Πουλακίδας προηγουμένως για το Hathaway, είναι ένα μέσο που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, μια απειλή που δημιουργεί, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τι, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί στην Ευρώπη ένα σκεπτικό που υπάρχει. Μάλλον δύο σκεπτικά, το ένα είναι που την αφορά. Η Ευρωζώνη, επειδή έχει και άλλα προβλήματα, έχει τους Ιταλούς, έχει τον Brexit, έχει τον Τραμπ, έχει 1,000 προβλήματα, θέλει να κρατήσει χαμηλά και εν ώψη ευρωεκλογών το ελληνικό ζήτημα. Με απλά λόγια, τους έχουμε πρίξει και δεν θέλουν άλλο να ανακατευόμαστε στα πόδια τους. Αυτό λοιπόν το πράγμα πολιτικά πάει να το αξιοποιήσει η κυβέρνηση κάνοντας έναν έμεσο εκβιασμό, τον οποίο δεν κάνει και πολύ εύκολα, έτσι. Και προσπαθεί και τους λέει, εγώ θα το τεινάξω στον αέρα, θα πάω, θα κάνω μονομερή ενέργεια. Το θέμα είναι, εγώ λέω, ναι, εγώ λέω, Κώστα, πατάς το δικό μου και αυτό. Ναι, εγώ λέω, Κώστα, εγώ λέω, Κώστα. Χτίζεις απάνω στο δικό μου. Ναι, εντάξει, αλλά εσύ άφησες, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία σαφρά σε μέλη, γιατί δεν απάντησες και στο Διαμαντή προηγουμένως, και εγώ έχω λοιπόν τη δυνατότητα να παίξω πάνω σε αυτό, γιατί έχω και εγώ το ρεπορτάζ και την εκτίμηση. Το θέμα λοιπόν είναι εκεί, εάν οι θεσμοί, εάν η Ευρώπη θα μασίσει, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το δίκτυο και θα του πει κάνω ό,τι θέλεις. Το δεύτερο πολύ σημαντικό πράγμα που επίσης θέλει η Ευρωζώνη είναι ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή, από την άλλη πλευρά, να φανεί ότι μια χώρα η οποία μόλις βγήκε από τα μνημόνια, τα οποία όλοι τα πανηγυρίσανε και όλοι τα δεχτήκανε, ότι υπάρχει ένα μήνυμα ανατροπής των μεταρρυθμίσεων στις διεθνείς αγορές. Ήδη η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να δανειστεί. Το δεκαετές ομόλογο ανεβαίνει διαρκώς και αν συνεχίσουμε σε αυτό το τροπάρι, μέχρι την καινούργια χρονιά θα έχει πάει και στο 7 και στο 8. Και δεν μπορώ να φανταστώ, εάν θα φτάσουμε σε εκλογές, με ένα τέτοιο νούμερο, 4, με το δεκαετές να τρέχει σε διψήφιο νούμερο, δηλαδή θα είμαστε στο χείλος της χρεοκοπίας. Λοιπόν, ναι, αλλά σου λέει ότι η 4-3 ήταν. Και λοιπόν, εγώ έχω αναφέρει ένα 25% είναι χαμηλό. Θα σου πω εγώ πριν από 3 χρόνια τα μνημόνια. 7,4 ήταν το Νοέμβριο του 2014 που θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Δημήτρη πάλι. Όχι, άντε πάλι. 4,6 ήταν το 2006 που δανείζουμε. Παρακαλώ. Ο Λάμος Καλαρίκης έχει το λόγο. Παρακαλώ πριν πάμε στο διάλειμμα. Πάνω, βάλε μια άλλο τελεία γιατί έχουμε και άλλο χρόνο στη συνέχεια. Λάμπρο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τηλεγράφημα, την είδηση του ΑΠΕ είναι προφανές, επειδή είμαστε όλοι αρκετά χρόνια στην πιάτσα, ότι κάποιος πήγε να φτιάξει κλίμα με μία είδηση, του ξέφυγε συνταγή, του πέσε παραπάνω από ό,τι έπρεπε και βγήκε ο σεφ, ο τσακαλώτος και το μάζεψε γιατί δεν τρώγονταν. Είναι σαφές αυτό. Κάποιος ποιος, τώρα δεν ξέρω. Χριστό, τώρα μην. Δημοσιογράφος ή κυβερνητικός. Τώρα το βγάλει ο δημοσιογράφος από το μυαλό του, δηλαδή να πας, θα πήγαινε σε εξεταστικά. Θα κάνουμε εικασίες τώρα. Και εικασίες είναι στον αέρα. Όλοι οι δημοσιογράφοι έχουμε πληροφορίες. Ναι, αλλά μην το διακόπτετε γιατί δεν διακόψε κανέναν. Δύο εκδοχές. Άμα θες να σου πω δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι είχε μία πληροφορία την οποία. Πάνω στην οποία υπερέβαλε, δεν ξέρω από
από δική του υπερβάλλουσα καλή θέληση. Η άλλη ήταν ότι κάποιος του έδωσε μία είδηση, μία πληροφορία, η οποία δεν ίσχυε. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε μία υπερβολή, κάτι που το δεν ισχύει. Το τομάζεψε ο Τσακαλώτος, δείχνει ότι κάποιος πήγε να φτιάξει κλίμα, το ξέφυγε και το μαζέψαν. Τελεία. Το θέμα των συντάξεων. Η μόνη συζήτηση που έχει σημασία και ουσία είναι να μην περικοπούν συντάξεις. Η αναβολή, με την έννοια του να το πασάρω στον επόμενο ή να μετατεθεί για 6 μήνες, δεν λέει τίποτα για τους συνταξιούχους. Δηλαδή είναι σαν να σε, συγγνώμη τώρα για το ενδεχομένως υπερβολικό της αντιστοίχης, αλλά κάποιος είναι μελοθάνος και του πεις εντάξει σε 6 μήνες. Ή να περιμένεις εσύ να σου κόψεις τον μισθό και να σου λένε εντάξει θα τον κόψω τώρα, θα τον κόψω σε 2 μήνες, σε 3, σε 5, σε 6. Η κατάσταση των συνταξιούχων, μάλλον και των συνταξιούχων στην Ελλάδα, είναι για να χρησιμοποιήσω τη λέξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρέος, εξαιρετικά μη βιώσιμη. Συζητάμε εάν θα περικόψουμε τις ήδη πετσοκομμένες δεκάδες φορές συντάξεις. Προφανώς αυτό το πράγμα δεν έχει ούτε νόημα, ούτε καμία, δεν έχει νόημα οικονομικό και δεν θα είναι και κοινωνικά βιώσιμο. Δηλαδή πόσο να κοπούν συντάξεις, πού να πάνε. Οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή, μεγάλο μέρος των συνταξιούχων, δεν ζει, δεν μπορεί να ζήσει. Άρα τι να κόψεις. Οπότε η μόνη συζήτηση που θα έχει νόημα, πολιτικό, κοινωνικό και εθνικό, από όλα τα κόμματα και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, είναι να βρεθεί ένας τρόπος να μην κοπούν οι συντάξεις. Δεν γίνεται. Και γιατί δεν γίνεται. Ο Δημήτρης αναφέρθηκε νωρίτερα στο υπερπλεώνασμα που υπάρχει. Το υπερπλεώνασμα αυτό των 3,6 δισεκατομμυρίων δεν έχει βγει από ανάπτυξη. Έχει βγει από την υπερφορολόγηση. Αυτό πόσο θα συνεχιστεί, για πόσο καιρό. Αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια είναι 50%. Σας υπενθυμίζω ότι πριν την κρίση ήταν 5 μάξιμο. Είναι 50% και η Τράπεζα της Ελλάδος, στην έκθεσή της, στην τελευταία, στην πρόσφατη, λέει ότι οι ρυθμίσεις που γίνονται πέφτουν στους 3 μήνες. Άρα με βάση την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμα και τα ρυθμισμένα που τώρα δεν φαίνονται κόκκινο, εφόσον πέφτουν στους 3 μήνες, θα μπουν και αυτά στο κόκκινο. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα βρεθούν κάποια στιγμή. Θα επιστρέψουν στο κατάφυγμα. Αντιμέτωποι με την απειλή των πληστηριασμών. Έχουν προγραμματιστεί, το γνωρίζουμε, δεκάδες χιλιάδες. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, όταν συζητάμε ότι αν θα υπάρξει αναβολή στην μείωση των συντάξεων, δεν κάνει νόημα. Το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο γενικά με αυτήν την οικονομία. Προφανώς και δεν διακόπτω συντάξεις. Θα είναι χειρότερο. Θα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα, στην ερώτηση αν είναι δημοσιονομικό ή διαρθρωτικό, κατά τη γνώμη μου είναι και τα δύο. Δημοσιονομικό, διότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τους στόχους, και διαρθρωτικό, διότι το ασφαλιστικό με αυτή την οικονομία δεν είναι βιώσιμο. Όταν έχεις τους μισθούς που έχεις, την ανεργία που έχεις, τους 700.000 Έλληνες που έχουν φύγει, τους απλήρωτους εργαζομένους, από πού θα χρηματοδοτηθεί το δημογραφικό. Η Ελλάδα είναι η έκτη πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο. Έτσι. Και έχουμε μια φθήνουσα δημογραφική πορεία και μαζική έξοδο των Ελλήνων. Άρα, βγήκε η έρευνα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας που είπε ότι μέχρι το 2050 η Ελλάδα θα γερνάει. Θα μπορεί να είναι στο κακό, όχι στο χειρότερο, στο κακό σενάριο, θα μπορεί να είναι 8 εκατομμύρια. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία δεν κάνουν μια συζήτηση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο πραγματικό. Δημογραφικά φθήνουσα πορεία λοιπόν. Με 100.000 Έλληνες να φεύγουν με την οικονομία και τις φόρους εκεί που είναι. Για ποια συζήτηση λέμε τώρα. Το μνημόνιο, παιδιά, τι ήταν. Το μνημόνιο ήταν η δανειακή σύμβαση, τα χρήματα που μας έδιναν, τα μέτρα για τα οποία δεσμευόταν η κυβέρνηση και η εποπτεία, ο έλεγχος, αν εφαρμόζονται. Τι έχουμε τώρα, έχουμε τα μέτρα και τον έλεγχο χωρίς τα χρήματα. Άρα, σε αυτό, στη συνέχεια αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, δεν έχουν βγει από κανένα μνημόνιο. Τα χρήματα τελειώσανε, παραμένει η εποπτεία και τα μέτρα. Αυτό δεν, κάτι γνώμη, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο επικοινωνίας πολιτικής από την κυβέρνηση. Είναι ουσία. Για να το βρουν όλοι μπροστά τους. Και η κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση, και η μεθεπόμενη και η κυβέρνηση. Έχουμε δεσμευτεί. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για μέτρα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Έλα, Χρήστο, κάτι θέλει να πει και σε διάλειμμα. Επειδή είμαστε όλοι δημοσιογράφοι εδώ. Θέλω μετά να πάμε στην υπόθεση στο Σκοπιανό. Όχι, να το κλείσω. Στην συμφωνία των Επεσπών. Επειδή είμαστε όλοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε πολύ καλά. Όλοι έχουμε πληροφορίες. Όλοι έχουμε πηγές. Παίρνουμε τηλέφωνο και μιλάμε με ανθρώπους. Όταν έχουμε μια πληροφορία, την γράφουμε και την υπογράφουμε. Αλάθαστος δεν είναι κανένας. Έτσι. Όλοι κάνουμε λάθη. Και όταν κάνουμε λάθη, εν υπογράφω, πηγαίνουμε και λέμε συγγνώμη, παιδιά, για βλακεία. Έτσι, και πάω και στο διευθυντή μου. Εδώ δεν έχουμε το ίδιο πράγμα. Εδώ έχουμε κάποιον ο οποίος μίλησε με κάποιον ο οποίος δεν ξέρουμε και δεν μας είπε το όνομά του, δεν το υπέγραψε, άρα την ευθύνη την παίρνει ο διευθυντής του μέσου κτλ. Έτσι. Και προφανώς εκεί είναι οι ευθύνες. Και μιλάμε και για το κρατικό μέσο. Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε μέσο. Κλείνει η παρένθεση, συγγνώμη. Μην το βάζουμε πάλι το απέδρα και στην ΕΡΤ έχουν γίνει στο παρελθόν. Ελάτε, πάμε στην παρακάτω τώρα. Γίνει, καλά, η ΕΡΤ είναι άσχημη. Εδώ μιλάμε τώρα για μια δημοσιογραφία. Κάναμε δελτία ειδήσεων με βάση τα tweet του κόσμου. Δηλαδή το απαλάχια όρι έγραφε ένα σχόλιο από κάτω και εμείς το παίζαμε σαν είδηση.
από το ΑΠΕ γενικά έχουν περάσει. Και δεν μιλάμε για τα fake ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ΕΡΤ και στο ΑΠΕ. Δεν έχει συμβεί ποτέ ούτε στην εποχή του Γιαννόπουλου επί Πασόκ. Μα ο Γιαννόπουλος τι σχέση είχε με το ΑΠΕ. Του τότε, εκείνη την εποχή. Όχι, αλλά λέω πραγματικά από το ΑΠΕ. Δεν έχει Γιαννόπουλο με το ΑΠΕ τώρα κι εσύ. Έλα. Καμία. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, έχουν περάσει και περνούν δημοσιογράφοι στην κορυφή του ΑΠΕ. Εδώ μόλις προφέρει, βγαίνουν φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις. Με όλες τις κυβερνήσεις. Από δημοσιογράφους. Πραγματικά. Καλά. Δεν τα είδαμε. Δηλαδή, ζούμε στην εποχή του fake news. Κίτρινος δημοσιογράφος. Είναι άλλο πράγμα το fake news και άλλο πράγμα το λάθος. Εδώ δεν είναι ούτε λάθος ούτε fake. Εδώ είναι μια συνειδητή προσπάθεια προπαγάνδας. Είναι μια εκτίμηση. 6 ώρα το πρωί. Είναι μια εκτίμηση που κάνεις όμως. Είναι μια εκτίμηση. Εγώ ζητήματα. Όμως από εκεί και πέρα, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η ιστορία με το δημοσίευμα του ΑΠΕ, εξυπηρετεί την κυβέρνηση? Όχι. Δεν θα έστεινε λοιπόν, για να το πούμε καθαρά με λίγα λόγια, η κυβέρνηση κάτι που δεν την εξυπηρετούσε. Ή αυτός που το σκέφτηκε, έκανε βλακία. Δεν είναι. Πρέπει να είμαστε αλήθεια, παιδιά. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα να μιλήσουμε και επί του συγκεκριμένου. Το ΑΠΕ με τον Μιχάλη τον Ψήλο έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Έχει επεκταθεί. Όποιος δηλαδή βλέπει από εμάς δημοσιογράφους, τώρα λέμε στους ανθρώπους πράγματα που είναι στο μικρόκοσμο του επαγγέλματος. Γι' αυτό αφήγουμε από αυτό. Εντάξει, το συζητάω. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Έχει και μία. Τελειώνω τη φράση μόνο, Άγια, αν μου επιτρέπεις. Έχει και μία πραγματικά πολύ ενοχλητική κυβερνητική μονομερία. Εμείς που έχουμε κάνει διεθνή στην πορεία μας και έχουμε την τύχη να έχουμε διαβάσει Associated Press, να βλέπουμε τη ροή των ειδήσεων στο Associated Press, στο γαλλικό πρακτορείο, ξέρουμε καλά τι θα πει ένα πρακτορείο που λέει ειδήσεις, ειδήσεις που ενδιαφέρουν τον δημοσιογράφο και μπορεί να τις δώσει απλά και κατανοητά, να τις καταλάβει ο κόσμος και δεν γέρνει. Δεν ήταν ζήτημα πυρηνικών κωδικών όμως αυτό. Ήταν ένα εσωτερικό ζήτημα. Παρασκευή πρωί ώρα 6. Πάει να προλάβει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Χρήστο, μου επιτρέπεις να βάλω μια τελεία σε αυτό. Φαίνεται τελικά και επί των ημερών μας ότι το κρατικό πρακτορείο και η κρατική τηλεόραση δεν μπόρεσαν και με αυτή την κυβέρνηση να ξεπεράσουν παιδικές ασθένειες δεκαετιών στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Να βάλουμε αυτή την τελεία και να τελειώσουμε τη συζήτηση αυτή. Πολύ σωστά. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε και στο Σκοπιανό. Θέλω να ξεκινήσω από τον Λάμπρο. Οφείλεται στο πολιτικό σύστημα. Θέλω να ξεκινήσω από τον Λάμπρο αυτή τη φορά για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό. Ένα, εάν εκτιμάς ότι η συμφωνία θα έρθει προς κύρωση πριν από τις εκλογές, αν εκτιμάς ότι ο κύριος Τσίπρας θα πάει σε εκλογές και θα δώσει την καυτή πατάτα στον κύριο Μητσοτάκη, και ένα ακόμη ερώτημα, αν ο κύριος Μητσοτάκης, παρά τις πολύ μεγάλες πιέσεις από τις ΗΠΑ, από τη Γερμανία, έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι για να περάσει αυτή η συμφωνία, θα τηρήσει τη δέσμευσή του, θα μπορέσει να τηρήσει τη δέσμευσή του, ότι δεν θα κυρώσει τη συμφωνία αυτή εάν είναι στο χέρι του, ή αν αντίθετα θα κάνει στροφή και θα πει ότι για το σφαίρο της χώρας κάνω πίσω και την ψηφίζω. Το χρονοδιάγραμμα έτσι όπως εξελίσσεται οδηγεί στην κύρωση από την Ελληνική Βουλή από το 2019. Τώρα μένει να δούμε το πότε θα έρθει. Άρα δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να μην το ψηφίσει αυτή, διότι έχει τα γνωστά προβλήματα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το θεωρώ τραβηγμένο να επιχειρήσει να κυρώσει τη συμφωνία αυτή στην Ελληνική Βουλή με μια ad hoc κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με μια συγκυριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα. Είναι εθνικό, άρα είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να βασιστεί σε ψήφους οι οποίες θα είναι συγκυριακές. Από την άλλη, αν το επιχειρήσει, θα είναι και δύσκολη η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων να πούνε ότι ξέρετε, εγώ δεν το ψηφίζω, αλλά στηρίζω μια κυβέρνηση που το ψήφισε. Τα όποια εκλογικά τους ποσοστά θα συμπιεστούν ακόμα περισσότερο. Νομίζω είναι προφανές ότι το να βγει ο κύριος Καμένος και να πει δεν το ψηφίζουμε, αλλά βάζω πλάτη σε μια κυβέρνηση που το ψηφίζει, πολιτικά δεν θα τον βοηθήσει. Έχω την αίσθηση ότι το Σκοπιανό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα, το χρόνο των εκλογών. Το τι θα γίνει εάν κληθεί η επόμενη κυβέρνηση, αν η επόμενη κυβέρνηση είναι η Δημοκρατία και κληθεί να το ψηφίσει, θα είναι δύσκολη θέση της για τον λόγο που προανέφερες. Είναι μια συμφωνία για την οποία έχει δεσμευτεί να μην την ψηφίσει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να την κυρώσει. Και εκεί θα υπάρχουν θέματα. Αν οι Σκοπιανοί ολοκληρώσουν, που όπως φαίνεται θα ολοκληρώσουν τη δική τους πλευρά, θα έχουμε πίεση στην Ελλάδα και εκεί θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις όλοι μαζί. Είναι δύσκολο θέμα. Είναι κατά τη γνώμη μου
πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έγινε, το να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από την ελληνική πλευρά. Πολύ περισσότερο με τους επιμέρους παραμέτρους που υπάρχουν και όσο προχωρά, όσο περνάει ο καιρός, θα φαίνεται ακόμα περισσότερο το πόσο βλαπτική είναι αυτή η συμφωνία για τα εθνικά συμφέροντα, η αναγνώριση μακεδονικής ταυτότητας, μακεδονικής γλώσσας, όλα αυτά θα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και μην το βλέπουμε τώρα. Τα ζητήματα γεωπολιτικής θα πρέπει να βλέπει κανείς σε προβολή. Δηλαδή, αν κάποιος αποφασίσει αύριο να εργαλειοποιήσει τα Σκόπια εις βάρος της χώρας, θα γίνονται έτσι. Είμαστε μια περιοχή όπου σύνορα αλλάζουν. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει συζήτηση τώρα για την αλλαγή συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Εν πάση περιπτώσει, τα Βαλκάνια είναι Βαλκάνια. Το ότι τα Σκόπια δεν μας απειλούν διότι είναι μια μικρή χώρα, εντάξει, είναι προφανώς δεν μας απειλούν στρατιωτικά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα ότι μπορεί να υπογράψει ό,τι να είναι. Δεν μπορεί να αναγνωρίζει μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα σε ένα κράτος το οποίο έχει βασίσει την ύπαρξή του σε ένα ψευδομακεδονικό αφήγημα βασισμένο στη διεκδίκηση έναντι της Ελλάδος. Πολιτισμού, ιστορίας, χρονικών περιόδων και εδάφους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι αποποιούνται την αρχαία ελληνική κληρονομιά, χαίρομαι πολύ. Ούτως ή άλλως από έχει φάσει και μετά γελίο ήταν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η απόπειρα διαμελισμού της χώρας έγινε στο όνομα της σλαβικής εκδοχής του ψευδομακεδονισμού. Έτσι. Δεν έγινε στο όνομα του Μεγαλέξανδρου. Πέραν αυτού, αν είδε κανείς και την ομιλία του Ζάεφ στο Ευρωκοινοβούλιο, καταλαβαίνει και από αυτό ότι κανείς αύριο μεθαύριο, εάν περάσει αυτή η συμφωνία, δεν θα ψάχνει δεν ψάχνει το κείμενο να δει αν η μακεδονική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών κλπ. Μακεδονικά θα του λένε ότι μιλάνε, Μακεδόνες θα του λένε, μακεδονική θα είναι η ταυτότητά του. Κοιτάξτε τώρα την παρέλαση αξιωματούχων που γίνονται στα Σκόπια για να στήριξουν το ΖΑΕΦ εν ώψη του δημοψηφίσματος, Ευρωπαίων, Αμερικανών κλπ. Δεν λέει κανείς Βόρεια Μακεδονία. Μακεδόνες του λένε, μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα. Πάμε στο Λάζαρο. Εδώ υπάρχει μια διγλωσία και πάλι από την πλευρά τη αντιπολίτευση, όχι μια διγλωσία. Υπάρχει κάτι το ψεύτικο στην όλη ιστορία. Εγώ έχω τοποθετηθεί ποια είναι η προσωπική μου άποψη πάνω στο ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κρατηδίου. Όμως από τη σημερινή κυβέρνηση βλέπω μια συνέπεια. Υποστήριζε πάντα αυτές τις θέσεις και ως συνασπισμός και στη συνέχεια ως ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Νέα Δημοκρατία που είναι σαφές ότι έχει δύο τάσεις στους κόλπους της, είναι μια... Και κυρίως έχει να κάνει και με την οικονομική προσέγγιση. Δηλαδή, αν το πούμε έτσι αφαιρετικά κατά κάποιο τρόπο, είναι ο φιλελεύθερη τάση είναι υπέρ της συμφωνίας και η πιο λαϊκή δεξιά είναι κατά της συμφωνίας. Είναι βέβαιο όμως ότι η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι υπέρ της συμφωνίας και ακολουθεί διαφορετική στάση. Δεν νομίζω ότι το Σκοπιανό θα κρίνει. Τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν νομίζω ότι θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα το Σκοπιανό. Δεν θα το επηρεάσει. Ο κύριος Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται είναι ξεκάθαρο ότι αν έρθει στη σημερινή σύνθεση της Βουλής η κύρωση, δεν θα την ψηφίσει. Όχι αν έρθει όταν εκείνος, όταν και αν εκείνος αναλάβει. Θα είναι πολιτική αυτοκτονία. Θα ακολουθήσει τη συμφωνία που έχει η σημερινή κυβέρνηση. Είναι σαφέστατο αυτό. Γιατί αυτή είναι και η προσωπική του άποψη. Και θα πάρει πίσω. Δεν έχει διαφορά. Και θα πάρει πίσω. Έχεις μετρήσει πόσες φορές ο κύριος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί δημόσια ότι τη συμφωνία αν αυτή δεν θα πάρει. Αν ο κύριος Μητσοτάκης κερδίσει τις εκλογές, που ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί και πρώτο κόμμα να είναι στις εκλογές, δεν μπορεί να είναι αυτοδύναμο. Κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, θα έχει κάποιον κυβερνητικό εταίρο. Αυτός ο κυβερνητικός εταίρος, αν είναι το κοινάλ και στους κόλπους του, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό δεν λένε αυτή τη στιγμή από το χώρο της αντιπολίτευσης την αλήθεια και υποκρύπτουν τις θέσεις τους. Γιατί ακριβώς δεν τη λένε την αλήθεια και είναι γεγονός ότι δεν τη λένε την αλήθεια γιατί ακριβώς δεν ξέρουν πότε θα πάρουν την εξουσία. Η συμφωνία των Πρεσπών παράγει ήδη ένομα αποτελέσματα. Το βλέπουμε. Όλος ο κόσμος πάει στα Σκόπια και λέει ζήτω η Μακεδονία. Γίνεται το δημοψήφισμα. Θα υπάρξουν οι εξελίξεις, οι εκλογές κτλ. Έτσι. Όλοι αυτά, και ήδη το ΝΑΤΟ έχει ανοίξει, ήδη έχει έρθει ο στρατός ολόκληρος και πάει εκεί για να σταματήσει τη ρωσική επέκταση και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε τους αγωγούς και όλα αυτά. Η τουρκική, όχι τη ρωσική. Πάλι καλά. Πάντως ουδέποτε εθνικό θέμα έχει κρίνει τις εκλογές. Πάντα είναι επίκληση εθνικού θέματος. Σωστό. Για να δημιουργηθούν εκλογές. Εντάξει. Είδες, Λάζαρε, ότι αλλά είναι εξαιρετικά φωτισμένο. Είχε υποτιμήσει. Νόμιζε ότι δεν αφορά τον κόσμο. Και η απάντηση την πήρε
στους δρόμους αυτά τα εκατομμύρια. Πάμε. Αν λέμε για το χειμώνα όμως τώρα, γιατί αυτό που τώρα που έχει περάσει το... Φαντάσου, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε με κοινά του οποιοδήποτε, να έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά του μνημονίου που λέγαμε, τα οικονομικά κλπ. Και να υπερψηφίσει και μια συμφωνία. Θα πάμε στον πάνω τώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993 δεν έπεσε για το εθνικό θέμα, παρότι είχε γίνει σημαία από την πλευρά Σαμαρά. Έπεσε μετά με τις ιδιωτικοποίησεις. Ένα θέμα εθνικό μπορεί να μην κρίνει εκλογές για έναν λόγο. Ότι επειδή τα θέματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει να τα βλέπουμε με προβολή στο μέλλον και επειδή πραγματικά είναι δύσκολα θέματα να τα εξηγήσεις στον κόσμο, γι' αυτό ενδεχομένως δεν είναι. Επειδή δεν συνιστούν κάτι το άμεσο. Όμως οι υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες βλέπουν μακριά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκεκριμένη συμφωνία στο μέλλον δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή ο αλυτρωτισμός είναι ανοιχτός. Δηλαδή τα Βαλκάνια ήταν μια περιοχή χαρακτηρισμένη από αλυτρωτισμούς. Γι' αυτό σφαζόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια τα Βαλκάνια. Και η Μακεδονία ήταν μια γεωγραφική περιοχή η οποία χαρακτηρίζονταν ακριβώς από την... τις πολλαπλές εθνότητες που συμβίωναν είτε αρμονικά κάποιες στιγμές είτε σφαζόντουσαν μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ήταν. Δεν μπορεί να έρχεται λοιπόν τώρα ένα κράτος και να μονοπολεί όλη τη γεωγραφική περιοχή. Και... αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα δεν είχε κάτι αυτό το κράτος. Δεν λέει κάποιος. Στο επί της ουσίας. Δεν κουβαλάει κάτι ιστορικό. Δεν κουβαλάει κάτι. Δεν μπούμε τώρα στην ανάλυση της συμφωνίας. Επειδή η Μακεδονία έχει περιεχόμενο, όταν η Μακεδονία έχει περιεχόμενο πολιτισμικό, ιστορικό, εθνικό, ελληνικό. Το να το δει, ένα κράτος δεν έχει καμία σχέση. Όπου το 35% τώρα μιλάς για αλυτρωτισμό των Ελλήνων, τη πόλη ή τη Ευρασία. Υπάρχουν ευαισθησίες εθνικές, εθνοτικές εδώ στα Βαλκάνια, γι' αυτό είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή και όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε μεγάλη υπευθυνότητα και προβολή στο μέλλον για να μην δημιουργηθούν προβλήματα σαν και αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που έχει σημασία και συζητάμε σήμερα. Και εγώ πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Από πού και ως πού προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία ή ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία είτε μέσα στο κοινάλ υπάρχουν κάποιοι που θέλουν τη συμφωνία. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μου βγαίνει από πουθενά. Δεν μου βγαίνει από πουθενά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τραβηγμένη από τα μαλλιά. Με συγχωρείτε. 20 δευτερόλεπτα. Όχι, άφησε με να το ολοκληρώσω και μετά ό,τι θέλει. Ζούσαμε όλο αυτό το διάστημα με μια φιλολογία ότι εν πάση περιπτώσει στο Βουκουρέστι το είχαμε δώσει το θέμα. Είχαμε συμφωνήσει. Και είναι δηλαδή η μεγαλύτερη παραποίηση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα. Συμφώνησαν σε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός θα αφορούσε στη Μακεδονία ένα και σίγουρα δεν υπήρχε περίπτωση να συνιστά αποδοχή ούτε ταυτότητας, ούτε γλώσσας, ούτε τίποτα. Πού θα αφορούσε, αφού είχαμε δεχτεί να είναι πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, πλέον δεν υπάρχει Ιουγκοσλαβία. Πού πήγαινε το πρώην? Πάγια εντολή σε όλους τους διπλωμάτες μας από όλες τις κυβερνήσεις, σε οποιοδήποτε φόρουμ οργανισμού κλπ. Ήταν όταν ακούνε για γλώσσα ταυτότητα να πούνε να μην το δεχτούν. Πάγια εντολή. Ποτέ. Δεν υπάρχει. Ποτέ. Λοιπόν, και ήρθαν και τα γουέλια. Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα διαφωνεί και με τη σύνθετη ονομασία, όχι. Άρα το θέμα που παίζεται αυτή τη στιγμή. Ποιος σας είπε, ναι, διαφωνεί. Διαφωνεί όχι, δηλαδή. Μπορεί να διαφωνεί. Δεν θέλει. Δεν υπάρχει. Είναι στο πλαίσιο της απόφασης η Νέα Δημοκρατία, η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο πλαίσιο της απόφασης των πολιτικών αρχηγών του 1992. Αυτή είναι η εθνική γραμμή. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει στα εσωτερικά του κάθε κόμμα και τι λέει ο ένας και ο άλλος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εμένα με ενδιαφέρει να διαβάζω τι λέει η χώρα. Τι υπογράφουν οι κυβερνήσεις, τι εγκρίνουν τα κοινοβούλια. Ότι... η εθνική γραμμή λοιπόν ήταν σύνθετη ονομασία, γεωγραφικός προσδιορισμός, έργα όμνες, παύλα, full stop. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν ως δημοσιογράφος και ως άνθρωπος που έχω ένα βήμα στο δημόσιο διάλογο, δεν μπορώ να υποστηρίζω και να παίζω το παιχνίδι των Σκοπιανών.
λέγοντας ότι κάποιοι υπάρχουν εδώ που συμφωνούν. Καλά, υπάρχουν λοιπόν, κάποιοι χούλιγκαν οι οποίοι δεν υπάρχουν σε αυτό το τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ να το υπηρετήσω αυτό. Δεν υπάρχουν σε αυτό το τραπέζι. Και το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Γιατί δημιουργούνται συνέχεια εντυπώσεις. Και έλα, μωρέ, μέσα στη Νέα Δημοκρατία το θέλουν ο Κυριάκος να πούμε συμφωνεί με τη συμφωνία. Γιατί συμφωνεί με τη συμφωνία. Εγώ δεν έχω δει επίσημα να τοποθετηθεί υπέρ τη συμφωνία. Απέναντίας έχει πει ότι θα την καταψηφίσει εάν έρθει στη Βουλή. Και μάλιστα για το λόγο αυτό. Και για το λόγο αυτό, πριν πάει να υπογράψει ο Τσίπρας με τον Κοντζιά στις Πρέσπες, έκανε πρόταση μομφής. Για να μην πάει να υπογράψει. Δηλαδή, συνεπώς πόσο λες, πιο ξεκάθαρο είναι αυτό είναι το πράγμα. Απίθανο, αυτό εάν εξυπηρετεί πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι σαφίστες το ψηφοφόρο της είναι. Στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη, ένα ερώτημα. Είναι απίθανο, δες, αν έρθει στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη η απόφαση. Σε ποια φάση, Άκη? Μετά τις εκλογές. Πολιτικά θα εάν έχει εγκριθεί από το κοινοβούλιο, δεν όχι, θα έχει εγκριθεί. Όχι, όχι. Αν πάμε σε εκλογές και έρθει και δει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και έρθει επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας η κύρωση της συμφωνίας. Το έχουν πει. Δεν θα την κυρώσουν. Θεωρείς απίθανο ενδεχόμενο πει, δεν θα το τη μεταστροφή. Και μάλιστα, μάλιστα οι εκλογές θα γίνουν με αυτό το ερώτημα. Αν επιλέξει ο κύριος Τσίπρας να πάει σε εκλογές και με αυτό το ερώτημα, δηλαδή να βάλει ένα δίλημα είναι θέλετε να κόψουμε τις συντάξεις ή δεν θέλετε, που είναι προσχηματικό γιατί το έχουμε πει, καμία κυβέρνηση, κανένας από εμάς δεν θέλει να κοπούν οι συντάξεις, είναι προσχηματικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το βάλει. Και το δεύτερο, θα την υπογράψει, θα την κυρώσετε μετά ή δεν θα την κυρώσετε, όπως είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, αν είναι μάγκας ας πούμε να πάει να το πει αυτό στους ξένους. Έχει σαφώς τοποθετηθεί. Το ερώτημα είναι, στην περίπτωση που η παρούσα Βουλή εγκρίνει την συγκεκριμένη συμφωνία και όχι απαραίτητα από ψήφους τον ΑΝΕΛ. Έτσι μπορεί να βρεθούν κάποιοι άλλοι πρόθυμοι και να την περάσει. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση και το κλείνω. Μισό λεπτό. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση και το κλείνω, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή, αυτό που λένε ναι, τι να κάνουμε, θα το δεχτούμε, το κράτος έχει συνέχεια. Όχι, θα πρέπει να την αμφισβητήσει και είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο περιμένω να το δω αύριο ή μεθαύριο πώς θα τοποθετηθεί. Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει τοποθετηθεί. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πάμε στις γραμμές γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Θα γυρίσω σε όλους σας αμέσως μετά. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Ο κύριος Λουδιανίδης, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τα δύο θέματα τα οποία έχετε αναφέρει σήμερα. Πρώτα με το θέμα των συντάξεων. Αν δεν κάνω λάθος, και θα ήθελα να μου πείτε αν κάνω λάθος, δεν έχουν πει ότι το ποσοστό του ΑΕΠ του δικού μας, η συντάξη είναι 16% και πρέπει να κατέβει στα 11%. Ναι. Στο 13% για την ακρίβεια. Που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Στο 13% ή στο 11% δεν θυμάμαι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε μου, ότι δεν είναι δημοσιονομικό το πρόβλημα, είναι διαρθρωτικό. Άρα θα πρέπει να κατέβουν οπωσδήποτε οι συντάξεις. Από το 16% στο 13%. Άρα θα έχουμε οπωσδήποτε μείωση τη δαπάνη των συντάξεων. Και να έχουμε μείωση τη δαπάνη των συντάξεων γίνεται με δύο τρόπους. Ή με περικοπή των συντάξεων ή με άξιση του ΑΕΠ. Αφήστε το να ακουστεί όμως. Δεν έχει νόημα έτσι. Ελάτε. Ναι, κύριε Δουλειαρίδη. Θέλω να πω ότι η μείωση του ποσοστού των συντάξεων πάνω στο ΑΕΠ γίνεται με δύο τρόπους. Ή με μείωση των συντάξεων ή με αύξηση του ΑΕΠ. Ναι ή όχι. Σωστό. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει γίνονται καμία κίνηση για αύξηση του ΑΕΠ, δεν μένει τίποτα άλλο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση που δεν κάνει αύξηση του ΑΕΠ να μειώσει τις συντάξεις. Ένα είναι αυτό. Αν έχω λάθος, σας παρακαλώ πάρα πολύ μετά να μου το πείτε. Και ένα δεύτερο, σε σχέση με το μακεδονικό, ήθελα να πω το εξής. Πάρα πολύ εύκολο ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, θα κάνει το εξής. Είτε έχει κυρωθεί από τη Βουλή ή δεν έχει κυρωθεί και του πέσει στα χέρια αυτή η πατάτα, να κάνει ένα δημοψήφισμα. Και τελείωσε. Καταλάβατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Η κυρία Παπαγιάννη, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Πουλακίδα. Ναι. Κύριε Πουλακίδα μου, εσείς μέθεστε για τις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες εναντίον της κυβέρνησης, για τα κανάλια που είναι εναντίον της κυβέρνησης και όλα αυτά τα ωραία. Εσείς, σαν Αυγή,
που είσαστε λεύρος υπέρ της κυβέρνησης και νωρίτερα σας άκουσα σε κάποιο άλλο κανάλι, μεμονωμένα σας είχαν καλέσει γιατί έχετε το προνόμιο και είπατε αυτά που είπατε παπαγαλία τώρα για τα ηχητικά κλπ. Τα είπατε και στο άλλο κανάλι. Λοιπόν, εσείς γιατί δεν βγάζετε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας το 14, το 15 που μας κοροϊδεύσε με τις συντάξεις. Οι νέες συντάξεις, κύριε Πουλακίδα μου, λέμε για τις παλιές, ότι αν περικοπούν ή δεν περικοπούν. Οι νέες συντάξεις, με τον νόμο του κύριου Κατρούγκαλου, του εργατολόγου, που ήταν υπέρ του κόσμου στα δικαστήρια, λοιπόν, περικοπήκαν 30%. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Έχει περάσει ντούκου. Σαν και εμάς τις γριές, τώρα που είμαστε 70 και μετά, θα απολυμίζουμε ισχύριον. Και δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε και μνημόσυνα. Λοιπόν, μην με λέτε για τις άλλες εφημερίδες, κύριε Πουλακίδα, γιατί εσείς στην Αυγή ένα στραβό μια μέρα του Τσίπρα δεν του έχετε βρει. Οι δημοσιογράφοι πολεμούν την εξουσία. Δεν θέλετε να αντιπολεμήσετε 100%. Να είστε 50-50. Ταυτόχρονα όμως δεν απαγορεύεται να έχουμε και ιδεολογική υποτοποθέτηση για το βράδυ, γιατί 5-4 εκατοστάρια δεν μπορώ να πάω ούτε για καφέ και είμαι μέσω σπίτι. Εντάξει, εσείς μας καταντήσατε έτσι. Λοιπόν, δεν σας έχω ακούσει πότε να πείτε μια λέξη. Ευχαριστώ κύριε Παπαγιάννη. Δεν απαγορεύεται πάντως από έναν δημοσιογράφο να έχει ιδεολογική τοποθέτηση. Αρκεί να είναι καθαρή και να είναι οι τοποθετήσεις του να είναι τεκμηριωμένες. Πάμε. Ο κύριος Μαργαρίτης, καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας παρακολουθώ. Ελάτε. Θα παρακαλώ στον κύριο Παυλόπουλο. Ναι. Χωρίς να παραξηγηθώ και χωρίς να έχω τίποτε εναντίον. Παρακαλώ. Μερικούς τους αποκαλεί με το μικρό όνομα και τους μερικούς που αποκαλεί με κυρίως. Ποιος εννοείται, δηλαδή, με συγχωρείτε. Αυτό είναι πληθυντικές διακρίσεις ή είναι φιλία. Πώς δεν παρακολουθώ, κύριε Παυλόπουλο, παρακολουθώ 10 χρόνια. Ναι, κύριε Μαργαρίτη μου, τώρα, αν με βοηθήσετε και λιγάκι ποιον αποκάλεσα... Να σας πω ένα συνεχίσμα παράδειγμα. Είπε προηγουμένως κάποιον Παύλο. Και άλλος το αποκάλεσε. Παύλο δεν κύριο. Έχουμε στο τραπέζι. Είναι στη τηλεόραση, Παύλος. Παναγιώτη είπα, πάνω. Τον Παναγιώτη, τον κύριο Μαυρίδη. Παύλο είπε. Παύλο δεν έχουμε απόψε. Καλαρίτη. Λάβρο. Έχουμε Λάβρο, έχουμε πάνω. Με το μικρό του όνομα και τον φλεκρίο. Εγώ θέλω στην τηλεόραση να αποκαλούνται όλοι κύριε. Αυτό μου, εγώ δεν έχω, σας παρακολουθώ. Πάντα. Είμαστε όλοι φίλοι. Ευχαριστώ κύριε Μαργαρίτη. Επιτρέψτε μου να νιώθω λίγο πιο οικεία κάθε Παρασκευή που έχω φίλους και συναδέλφους να συζητάμε χωρίς να πολιτευόμαστε, να συζητάμε και να βάζουμε κάτω τα κοιτάπια μας, τις πληροφορίες μας και τα σχόλιά μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε με έναν άλλο τρόπο, θεωρώ καλύτερο από τις συνηθισμένες πολιτικές συζητήσεις. Τι ψωμί και αλάτι έχουμε φάει μεταξύ μας εδώ. Άρα εξού και η οικειότητα. Αν αυτή σας στενοχώρησε, απολογούμε, σας ζητώ συγγνώμη. Καλό βράδυ. Πάμε. Ο κύριος Κοστούλος. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Σε εσάς και στην παρέα σας. Συμφώνησα ακούγοντας τον κύριο Μαυρίδη και τον κύριο Καραρίτη για τις τοποθετήσεις τους. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω όμως. Κύριε Καραρίτη, γιατί ντρέπεστε να πείτε την κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα και την περιγράψετε τόσο καλά, να την πείτε τέταρτο μνημόνιο και μάλιστα μνημόνιο χωρίς λεφτά και μνημόνιο μέχρι το 2060. Είπα μνημόνιο χωρίς χρήματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ντρέπομαι, είναι η άποψή μου. Λέω ότι κατά τη γνώμη μου έχουμε τα μέτρα και την επιτήρηση χωρίς τα χρήματα. Μπράβο. Ακριβώς. Αυτό λέγεται τέταρτο μνημόνιο. Έτσι, χωρίς φτηνά λεφτά. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω και μία ερώτηση στους εκδεξιών καθήμενους, κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Εάν τόση φασαρία γίνεται για τις συντάξεις, ναι, για την περικοπή των συντάξεων, γιατί δεν φέρνει ένα νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου? Γιατί δεν φέρνει ένα νόμο να καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου και το δεύτερο νόμο που ψήφισε το 17, σύντομα στο πρόθεσμο? Να ξεμπερδεύουμε. Ας το κάνει όμως και να δω τι θα κάνει με τα επιτόκια που θα πάνε με τη μία στο 6,5%. Τότε απαντήσατε στο ερώτημα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοστούλα μου. Καλό βράδυ. Ο κύριος Αντωνίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Θα ήθελα να κάνω μία πολύ απλή ερώτηση στον κύριο Πουλακίδα. Ναι.
αν έχει το λέω καλά, το του άποψη. Και στον κύριο Χατζηνικόλα που τα βρίσκουν όλα ωραία και όλα ανθυρά στην οικονομία και με τους αριθμούς. Δεν το είπαν αυτό όμως. Δεν το είπαν έτσι. Δεν το είπαν έτσι. Δεν είπαμε ποτέ ότι είναι όλα ωραία και ανθυρά. Έχετε βγει καμία βόλτα στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική οικονομία, να δείτε ο κάθε έμπορος τι κάνει, ο κάθε ένας επιχειρηματίας τι κάνει. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μας λέτε για αριθμούς, μας λέτε για εξαγωγές, μας λέτε για το ένα, μας λέτε για το άλλο, μας λέτε για το άλλο. Στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική οικονομία, έχετε καταλάβει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν λέμε για προβληματάκι. Ο κύριος Πουλακίδας τα βρίσκει όλα ωραία, όλα ανθυρά. Δεν είπε όμως ο κύριος Πουλακίδας ότι είναι ανθυρά όλα. Τα βρίσκει μια χαρά. Κύριε Αντωνίου, όλα. Πρέπει εντάξει, να ακούτε όμως. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Αντωνίου, ακούστε με, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν θα εμποδίσω την κριτική από κανέναν. Στην άποψη, οποιαδήποτε άποψη κατατίθεται στο τραπέζι. Άλλωστε, είναι δημόσιες οι απόψεις, άρα υπόκεινται και στην βάση της κριτικής. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Θέλω όμως, παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέλω όμως η κριτική αυτή να γίνεται επί πραγματικών απόψεων. Διότι εγώ δεν άκουσα τον συνάδελφό μου που έχει, εγώ δεν διαφωνώ με την άποψη του κ. Πουλακίδα ή του κ. Κόνστα ή οποιοδήποτε. Άρα. Αλλά να κάνω κριτική σε κάτι που είπε. Δεν θα κάνω κριτική σε κάτι που δεν έχει πει. Έτσι δεν είναι. Διότι εγώ δεν τον άκουσα τον κ. Πουλακίδα ή τον κ. Χατζηνικόλα σήμερα να λένε ότι όλα είναι ανθυρά. Δικαίωμά σας να διαφωνείτε με την άποψή τους. Αλλά νομίζω ότι η άποψή τους δεν περιείχε αυτή τη διατύπωση. Κύριε Παυλόπουλε, παρακαλώ. Με τον τρόπο τους μας παρουσιάζουν αριθμούς και το ένα και το άλλο ότι όλα ποιος πάνε καλά. Δεν πάνε όλα καλά. Ποιους αριθμούς είπαμε σήμερα, κύριε Αντωνίου? Πείτε μου έναν αριθμό τον οποίο κατέθεσα σήμερα. Όλα τα βρίσκουν μια χαρά. Μα δεν είναι ένα αριθμό που είπα σήμερα. Κύριε Αντωνίου, μου δίνετε 30 δευτερόλεπτα να σας εξηγήσω κάτι. Συγχωρέστε με, εάν βγείτε μια βόλτα στην πραγματική οικονομία, κύριε Αντωνίου, ούτε εσείς βγαίνετε προνομιακά στην πραγματική οικονομία, ούτε εγώ βγαίνω προνομιακά. Ούτε εσείς είστε κλεισμένοι στο σπίτι σας, ούτε και εγώ κλεισμένοι στο σπίτι. Να κάνω μια ερώτηση πρακτική για να καταλάβω να διορθωθώ. Ποιο νούμερο ανέφερα σήμερα που αφορά την οικονομία? Μα όχι, μας αναφέρετε εξαγωγές, μας αναφέρετε το ένα, μας αναφέρετε το άλλο. Έχετε βγει να δείτε τι γίνεται ο κύριε ένας Αντωνίου, μου λέτε το και πράγμα πολλές φορές. Πείτε μου το νούμερο το οποίο ανέφερα σήμερα και αφορά την πραγματική οικονομία. Ο κύριος Χατζηνικόλας Τσίπρας, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι, όχι, κύριε Αντωνίου, 30 δευτερόλεπτα μπορώ να σας πω κάτι. Όχι για μένα, για το κανάλι αυτό που βρισκόμαστε. 30 δευτερόλεπτα. Το κανάλι αυτό που βρισκόμαστε και παρακολουθείτε κι εσείς. Μάλιστα. Έχει φέρει εμένα συγκεκριμένα εδώ, αλλά και τον κύριο Πουλακίδα τώρα αυτή την Παρασκευή. Μάλιστα. Διότι εν ώψη των εκλογών αποφάσισε και ορθώς κατά τη γνώμη μου αποφάσισε ότι θα πρέπει οι εκπομπές του να έχουν μια ισορροπία. Δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζεται η άποψη της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να παρουσιάζεται και η άποψη της κυβέρνησης. Σωστά. Εγώ λοιπόν εδώ και ο κύριος Πουλακίδας βρεθήκαμε διότι καλύπτουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ και λέμε αυτά που λέει η κυβέρνηση. Δεν τα υιοθετούμε πάντα. Μεταφέρουμε τι λέει η κυβέρνηση για να έχετε εσείς οι ακροατές, οι τηλεθεατές, μια πιο εμπεριστατωμένη και σφαιρική άποψη. Αυτό, τίποτα παραπάνω, κύριε Αντωνίου, και τίποτα παρακάτω από αυτό. Αλλά τα υποστηρίζετε, ενώ στην πραγματική εντάξει. Οικονομία δεν είναι έτσι, κύριε Χατζηνικόλα μου. Όχι, σε ό,τι με αφορά, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος βιώνει τα αποτελέσματα 9 χρόνων λιτότητας και πλέον μνημονίων. Και δεν έχει γίνει καμία έξοδος από τα μνημόνια. Το έχω πει πολλές φορές, κύριε Αντωνίου. Θα κάνετε, θα δείξετε και θα πάρετε ένα κάποιο μισθό. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Το σέβομαι απόλυτα ό,τι λέτε. Τα σέβομαι και τα κατανοώ. Καλά. Μην βγάζετε όλους εμάς έξω από το γολγοθά της πραγματικής αγοράς και της κρίσης, κύριε Αντωνίου, γιατί είναι πολύ εύκολο συμπέρασμα αυτό. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Πάμε στον κύριο Κώστα. Έλα, κύριε Κώστα, που έχετε την τιμητική σου απόψη. Για τη συμφωνία με τα Σκόπια, ναι, συζητάμε. Ναι.
Αν το ερώτημα είναι πότε θα κυρωθεί. Τρία ερωτήματα είπαμε. Πότε θα κυρωθεί. Στην Ελληνική Βουλή. Πόσο θα επηρεάσει το εκλογικό. Ναι, ναι, στην Ελληνική Βουλή. Πόσο εκτιμάς ότι θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, αν όχι σε ολόκληρη τη χώρα. Ποιο αποτύπωμα εκλογικό θα αφήσει αυτή η ιστορία. Και τρίτον, εάν εκτιμάς ότι ο κύριος Μητσοτάκης, στην περίπτωση που έρθει στα χέρια του η καυτή πατάτα μετά τις εκλογές, αν έχει κερδίσει τις εκλογές και δεν έχει κυρωθεί η συμφωνία, θα τηρήσει τη δέσμευσή του. Λοιπόν, η συμφωνία θα κυρωθεί στην Ελληνική Βουλή μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές στα Σκόπια. Α. Χαριτωμένο. Λοιπόν, η λογική φορά των πραγμάτων είναι ότι ναι, μεν μπορεί να κερδίσει ο κ. Ζάεφ το δημοψήφισμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υποχρεώσει το εθνικιστικό δεμερό να αποδεχθεί και τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Επομένως, και να δημιουργηθεί έτσι συνταγματική πλειοψηφία που θα αλλάξει το Σύνταγμα εκεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προκαλέσει. Να είπε το δεμερό κατά συνείδηση. Δηλαδή. Άλλο στο δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα. Και αυτό το οποίο λέει το δεμερό στην πραγματικότητα, τι επιχειρεί να κάνει. Επιχειρεί να καρποθεί την αποχή. Να εμπλουτίσει την αποχή έτσι ώστε να μην υπάρξει το 50% τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα εκεί και με αυτόν τον τρόπο όποιο αποτέλεσμα και να βγει να μην είναι έγκυρο. Να μην είναι δεσμευτικό. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Το σώμα είναι μικρό. Ναι, εντάξει, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν πάει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η απάντηση ήρθε από το Θάτσι που πήγε τον αρχηγό των Κοσοβάρων εκεί πέρα, που πήγε στους Αλβανούς στα Σκόπια και τους είπε όλοι στις κάλπες. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει εκεί. Οι Αλβανοί θα ψηφίσουν υπέρ. Ορίστε. Και να ψηφίσουν υπέρ, εννοείται, ναι. Επομένως, αυτό το οποίο θα είναι η λογική συνέχεια των πραγμάτων θα είναι ότι θα έχουμε στο Νοέμβρη μήνα θα έχουμε εκλογές στα Σκόπια. Και μετά τον Νοέμβρη θα γίνει η αλλαγή του Συντάγματος και τότε, αφού τελειώσει η αλλαγή του Συντάγματος, τότε θα μπορεί να έρθει στην Ελληνική Βουλή. Υπό τον όρο βέβαια ότι και οι αλλαγές που θα έχουν γίνει στο Σύνταγμα θα ικανοποιούν και την ελληνική πλευρά. Δηλαδή θα πληρούν τους όρους που έχουν μπει στη συμφωνία. Αυτό πότε μπορεί να υπολογίζεται, αυτό που λένε είναι Φλεβάρι-Μάρτι. Λίγο πριν, λίγο μετά, δεν θέλω να το δούμε. Αυτό είναι το όνειρο της κυβέρνησης. Αυτό είναι το όνειρο της κυβέρνησης. Δεν το φιλοδοξούν να υπάρχει πολιτική εμπλοκή μετά το δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, Χριστό. Για να. Οι συσχετισμοί και οι αριθμητικοί στα Σκόπια αυτό δείχνουν. Okay. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια άλλη τάση έτσι, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να κλείσουν την ιστορία πριν το Δεκέμβριο. Βλέπε νίμιτς. Ακριβώς. Συνταγματικά, Χρήστο, που χρειάζεται τα δύο τρίτα για να περάσει συνταγματικές αλλαγές, τα οποία δεν τα διαθέτει αυτή τη στιγμή. Θέλει 11 βουλευτές από το ΒΜΡΟ. Δεν λέω ότι δεν θα τους βρει. Μπορεί να τους βρει. Μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε και να τους βρει. Αλλά αν πάρουμε το ενδεχόμενο. Οι πιέσεις στο παρασκήνιο είναι πολλαπλάσιες από αυτές που καταγράφονται στο παρασκήνιο. Αλλά εγώ σου έλεγα προημέρα. Πέρα από το μήνυμα του Τραμπ, από τη Μέρκελ που πήγε. Πέρα από το Στόλτεμπεργκ. Δεν πήγε μόνο η Μέρκελ, πήγε και ο Κούρτς. Όλοι πήγαν. Δηλαδή πήγε και ο δεξιός των δεξιών. Είναι προφανές ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται όταν οι υπερδυνάμεις θέλουν να πετύχουν κάτι. Είναι πάνω και κάτω από το τραπέζι. Είναι πάνω. Σωστό. Κάποια σωστό. Και πάρα πολλά σωστό. Κάτω από το τραπέζι. Αλλά συνεπώς για δύο κράτη, αν μου επιτρέπετε, που είναι και τα δύο αδύναμα, το μεν ένα σε όλες τις εκφάσεις του, τα Σκόπια, η δε Ελλάδα είναι και οικονομικά αδύναμη. Ο Κούρτς πήγε γιατί η Αυστρία και η Αυστρία από τη Γερμανία θέλουν να βιώσουν. Καλά, η Αυστρία στα Βαλκάνια πάντοτε. Θέλουν να πειρώσουν την Ελλάδα. Αλλά να πω μία παράμετρο μόνο. Και μία παράμετρο που την είχα πει προημερών εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι μην αποκλείεται ο Ζόραν Ζάεφ να υποπέσει στον πειρασμό να προκαλέσει ο ίδιος εκλογές, διότι θα σας υπενθυμίσω ότι είναι δεύτερο κόμμα, δεν είναι πρώτο, όχι θεωρώντας ότι θα σας κερδίσει, θέλοντας να αυξήσει την κυβερνητική του πλειοψηφία και να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο κοινοβούλιο. Εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Ως ενδεχόμενα τα βάζουμε στο τραπέζι. Ο μόνος λόγος που υπάρχει. Εμείς πότε θέλουμε να φέρουμε τη συμφωνία εδώ. Αυτό θέλω να πω. Ο μόνος λόγος που υπάρχει. Εντάξει, συμφωνώ με τον Κώστα. Η κυβέρνηση προφανώς θέλει το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, ώστε να πάει στο πιο κοντά στο Μάιο να κάνει εκλογές και να μην έχει κανένα θέμα. Ο μόνος λόγος που υπάρχει ακόμα αυτή η κυβέρνηση σήμερα εδώ στην Ελλάδα είναι επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί η συμφωνία των Σκοπίων. Γιατί?
Γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί. Όχι. Έχει αναλάβει μια δουλειά γιατί, να κάνει. Γιατί αυτό την κρατάει. Την κρατούν οι ξένοι δηλαδή στη ζωή. Δεν το βλέπεις. Στην δεν βλέπεις όλη την υποστήριξη που γίνεται. Άρα θα τους δώσουν και τις συντάξεις. Καμία περίπτωση. Διαμαντήσεις. Έλα, να πω μια φράση. Μέχρι και μια ερώτηση και δεν την έχω απαντήσει. Παρακαλώ. Επειδή με ρωτάς αν τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν πιστεύω ότι και μετά τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα την οποία θα την ελέγξει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορέσει αμέσως μετά τις εκλογές να αλλάξει τη θέση του και να πάει να ακυρώσει τη συμφωνία, ακόμα και αν το ήθελε. Έτσι. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι το πρόβλημα θα παραμείνει. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην εθνική εξωτερική πολιτική μας. Ότι υπάρχει μια χώρα γειτονική, η οποία σε όλο τον κόσμο λέγεται Μακεδονία, όλοι τους λένε ότι μιλάνε μακεδονικά. Και όλοι τους αναγνωρίζουν ως Μακεδονία. Τελεία, θα είναι ελληνική υπογραφή τώρα όμως. Τους λένε, θα είναι ελληνική υπογραφή. Μετά τη συμφωνία και τις αλλαγές και τις αναγνωρίσεις που θα γίνουν στην ΟΗΕ, θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Έτσι. Οπότε αυτό είναι μια διαφορά. Και επίσης, και στο εσωτερικό τους δίκαιο, δηλαδή στις εσωτερικές συνομιλίες, δεν θα λένε ότι είμαι το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, θα λέμε το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Μακεδονίας. Εγώ αν ήμουν Σκοπιανός, με συγχωρείτε. Θα προτιμούσα το Βόρεια Μακεδονία του Μακεδονία. Πολύ πιθανόν, εντάξει, αλλά συζητήσουμε. Για μας όμως, τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να τις ελέγξει. Ενώ στα Σκόπια μπορεί να τις ελέγξει. Είναι αδύναμος. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να τις ελέγξει. Για μας όμως το πρόβλημα, ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν είναι τα Σκόπια. Για μας το πρόβλημα είναι η τουρκική επιρροή και η τουρκική περικύκλωση που υπήρχε. Δηλαδή, όπως το έλεγε ο Παναγιώτης ο Μαυρίδης νωρίτερα, ο Πάνος, ας πάμε μια προβολή στο μέλλον. Στα Σκόπια, οι Τούρκοι θέλουν να φτιάξουν ένα αεροδρόμιο, εκπαιδεύουν τον στρατό της χώρας, τους αξιωματικούς της χώρας και θέλουν να αποκτήσουν και στρατιωτική βάση. Στην Αλβανία έχουν ήδη στρατιωτική βάση. Και μετά από 2-3 χρόνια λάμπρο, διευκόλυνέ με, θα έχουν το αεροπλανοφόρο έτοιμο, το οποίο θα είναι νοτιοδυτικά της Κρήτης. Να και είναι η περικύκλωση της χώρας. Το ότι σήμερα συμπίπτει το συμφέρον άλλων χωρών, άλλων παραγόντων διεθνών, να θέλουν να διώξουν από την Τουρκία από τα Βαλκάνια, είναι ευνοϊκό για τα ελληνικά συμφέροντα. Σε αυτό λοιπόν μπορούμε να πατήσουμε. Πιο πολύ θα μας για όσο μας βοηθάει, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Αν κάποιος, Κώστα, αν κάποιος στο μέλλον θελήσει να εργαλοποιήσει τα Σκόπια, και αυτά συμβαίνουν, δεν είναι σενάρια, έτσι, έχουν συμβεί ξανά και ξανά, τους έχεις δώσει με ελληνική υπογραφή τα πάντα, μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα και νόμιμα Βόρεια Μακεδονία. Αν ήμουν Σκοπιανός, που αναλαμβάνω, το Βόρεια Μακεδονία μαζί με τη γλώσσα και ταυτότητα θα εμπόλευε πολύ περισσότερο Σκέτο Μακεδονία. Σκέψου. Απλώς ξέρεις ότι. Αν μπορεί να πας μια βούλγα, επειδή έπαθε και μια Νότια Μακεδονία. Ξεχνάς όμως τα λυτρωτικά, δεν μπορεί να τα επικαλεστείς. Γιατί έχει ξεκαθαρίσει στο Σύνταγμά σου ότι δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία. Πάμε και στο Διαμαντή. Έλα, Διαμαντή. Η χώρα προσπάθησε να διαμελήσουν το όνομα. Πάμε και στο Διαμαντή, σας παρακαλώ. Ελάτε, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Στην ουσία του προβλήματος έχει αναφερθεί ικανοποιητικά και ο Λάμπρος Καλαρίτης και ο Πάνος Μαυρίδης. Συμφωνώ απόλυτα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό πάντως. Για την βαλκανική πλευρά του πράγματος συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο Κώστας Πουλακίδας. Ας έρθουμε να δούμε τώρα το μακεδονικό στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ξεκινάω από την πεποίθηση που έχω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα πάει στις εκλογές για να διαχειριστεί την ΙΤΑ, αλλά για να τις κερδίσει. Το μακεδονικό είναι μεγάλο όπλο στα χέρια του. Μεγάλο όπλο να κάνει, να διαμορφώσει συνθήκες, όχι μόνος του, αλλά μαζί με άλλους παράγοντες, που θα του επιτρέψουν να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, Τσίπρας, Χαμένος, Κυριάκος Μητσοτάκης και Φόφη γεννήματα. Αλλά ας μείνω στους τρεις πρώτους. Για το τι θα κάνουν, Άκη Παυλόπουλε, στο Μακεδονικό, λίγα περιθώρια ερμηνεών μας αφήνουν. Εκτός αν δεν έχουν κανένα πρόβλημα, να βλέπεις μια δήλωση Α σήμερα και να κάνεις μια δήλωση τελείως διαφορετική Ω αύριο. Που δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Το ρωτάω γιατί υπάρχουν αφόρητες διεθνείς πιέσεις. Θα έρθω σε αυτό. Τι βλέπω λοιπόν με βάση τις επίσημες και ανελαστικές, ξαναλέω, δηλώσεις των τριών πολιτικών αρχηγών που εμπλέκονται άμεσα στο πρόβλημα, Τσίπρας, Καμένος, Μητσοτάκης. Ο Πάνος Καμένος θα αρνηθεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες μέχρι το τέλος να βάλει υπογραφή σε αυτή τη συμφωνία. Υπογραφή δεν σημαίνει να υπογράψω μόνο, αλλά και να ψηφίσω στη Βουλή. Ο Τσίπρας θα φτάσει σε ένα σημείο, αφού έχουν γίνει όσα είπε ο Δημήτρης Καρανικόλας,
και ο Κώστας Πουλακίδας και τελειώσουν οι διαδικασίες στα Σκόπια και έρθει στην Ελλάδα η σειρά της να αποφανθεί αν θα επικυρώσει, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει η κυβερνητική πλειοψηφία. Υποθέτω ότι θα πάρει και κάποιες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν έχετε τη δεδηλωμένη, τις έχει κάνει ήδη, θα τις επαναλάβει, υποθέτω, στο θέμα του Σκοπιανού, διότι οι δύο αρχηγοί των κομμάτων της συγκυβέρνησης διαφωνούν. Και υποθέτω και πιστεύω, κρατήστε το στο σημείωση, ότι θα προκηρύξει εκλογές ο κύριος Τσίπρας χωρίς να φέρει το θέμα στη Βουλή, διαπιστώνοντας ή συνενώντας ή προσχωρώντας στην άποψη Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει δεδηλωμένη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τώρα, όλες αυτές οι διαδικασίες, συν το διεθνή παράγοντα που πολύ σωστά έχεις βάλει, Άκη, στη συζήτηση, δίνουν στον κύριο Τσίπρα, όπως και στον κύριο Ζάεφ απέναντι, τη δυνατότητα να επιλέξουν τον πολιτικό χρόνο. Είναι μια διελκυστίνδα του τι πρέπει να κάνω με βάση τα δεδομένα της συμφωνίας, που λέει μία, δύο, τρεις πράξεις στη συνέχεια, και το τι με συμφέρει ως Τσίπρας στην Ελλάδα και ως Ζάεφ στα Σκόπια. Διασώζει λοιπόν τους ΑΝΕΛ ή επιχειρεί να διασώσει τους ΑΝΕΛ, κρατώντας τους μέχρι το τέλος, εκτός της λογικής να μπω σε μία τέτοια συμφωνία. Τους δίνει ένα εκλογικό αβαντάζ ο κύριος Τσίπρας. Και δεν θα ήμουν καθόλου εκπληκτός εάν έβλεπα κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει το προηγούμενο καιρό να επανέρχονται πολύ πιο έντονα και τα οποία θα εκδηλωθούν με βάση τις διεθνείς πιέσεις για ένα ενδεχόμενο απονομής Νόμπελ Ειρήνης. Σκεφτείτε προεκλογικά απονομή ενός Νόμπελ Ειρήνης ή συζήτηση για απονομή ενός Νόμπελ Ειρήνης με βάση το δεδομένο ότι πάτε οι δυο σας να λύσετε ένα πρόβλημα διεθνώς που η διεθνής κοινότητα θεωρεί άλυτο. Λοιπόν, μην υποβαθμίζουμε, όπως πολύ σωστά είπε Σάκη, το διεθνή παράγοντα. Δεν θα με εξέπλητε καθόλου. Η διεθνής κοινότητα θέλει να λυθεί το θέμα και είναι ένα και να παίξει πολύ... όλα τα χαρτιά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Επειδή και αυτά που είπε ο Κώστας για τους συσχετισμούς στα Βαλκάνια, τις επιδιώξεις της Τουρκίας και το momentum που φέρνει τα συμφέροντα ή τις βλέψεις των υπερδυνάμεων να ωφελούν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Και αυτά που είπε ο Λάμπρος και αυτά που είπατε οι υπόλοιποι δεν διαμορφώνουν αυτονόητα την υποχρέωση μιας κυβέρνησης γνωρίζοντας όλους αυτούς τους συσχετισμούς να φωνάξει τους πολιτικούς αρχηγούς υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν αρχίσει η παρτίδα αυτή και να πει παιδιά συμβαίνουν 1, 2, 3, 4. Μαζί μας έχουμε αυτούς, το όφελος θα είναι αυτό, βοηθήστε με να κλείσουμε την ιστορία αυτή και εγώ δεν θα την βάλω στην προεκλογική φαρέτρα. Ούτε το υπουργικό θα το κλείσουμε όλοι μαζί. Ποιος αρχηγός, ούτε το υπουργικό συμβουλίο. Αν δηλαδή, επειδή όλο αυτό το διάστημα συζητάμε και ξανασυζητάμε, πού είναι ο διαμαντής να τον δω, όλο αυτό το διάστημα συζητάμε και ξανασυζητάμε, αν αυτή είναι μια εθνική ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και να αναβαθμίσουμε τη γεωστρατηγική μας θέση στην περιοχή, ποια ανταλλάγματα έχουμε εξασφαλίσει. Και λέμε ότι δεν έχουν επικοινωνηθεί αυτά τα ανταλλάγματα έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει γιατί το κλείνουμε αυτό το θέμα. Πολύ σωστό ερώτημα. Είναι δύο γιατί πράγματα. Το κλείνουμε. Πολύ σωστό ερώτημα. Λέω λοιπόν, δεν έπρεπε αντί να τσακώνονται σαν τις κουμπάρες στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για το αν θα κάνουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Να αποχωρεί ο ένας, να τα καταγγέλει ο άλλος, να κάνει νάζια ο τρίτος. Δεν σου λέω εγώ για το Σκοπιανό και ούτω καθεξής. Από την αρχή αυτής της ιστορίας, ενώ γνωρίζαμε τους συσχετισμούς, γνωρίζαμε τη μεγάλη παρτίδα που παίζεται, να κλειστούν μέσα υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο και να πούνε εδώ υπάρχει πράγματι μια πολύ μεγάλη παρτίδα στην βαλκανική σκακέρα που αφορά άμεσα τα εθνικά μας συμφέροντα σε σχέση με το βασικό μας αντίπαλο που είναι ο τρελαμένος Ερντογάν. Και πρέπει να το κλείσουμε. Γιατί θα εξασφαλίσουμε 1, 2, 3, 5, 10. Να συμφωνήσουν σε αυτό το πλαίσιο και να προχωρήσουμε να κλείσουμε την υπόθεση. Θα είχες δίκιο, αλλά είναι δύο παράμετροι που δεν δίνουν αυτονόητα δίκιο σε αυτό που ρωτάς. Ο πρώτος παράγων είναι ότι όχι μόνο η ελληνική πολιτική σκηνή και η ελληνική κοινωνία, αλλά ούτε καν τα στελέχη των ίδιων των κομμάτων που είναι μέσα σε ένα κόμμα, δεν είναι σύμφωνα ότι αυτή η συμφωνία είναι μια υποφελή συμφωνία. Υπάρχουν διαφωνίες για το αν αυτή η συμφωνία ωφελεί την Ελλάδα.
και μέσα στα κόμματα ακόμα τα ίδια. Δεν υπάρχουν un bloc. Και το δεύτερο που θέλω να πω. Τα στελέχη των κομμάτων όμως δεν έχουν την προνομία να συνομιλούν είτε με τον Τραμπ είτε με τη Μέρκελ απευθείας. Αλλά έχουν οι ηγεσίες των κομμάτων. Εντάξει. Οι οποίες εξαρτούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το στελέχη. Θέλω να πω ότι αν είχαν πάει οι πολιτικοί αρχηγοί και είχε ανοίξει τα χαρτιά του ο Τσίπρας και του έλεγε ο Τραμπ μου είπε αυτό, η Μέρκελ αυτό, θα κάνουν αυτό, θα κερδίσουμε αυτό. Πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα τουρκικό τόξο το οποίο έχει αρχίσει και σχηματίζεται και μας πιέζει αφόρητα. Ποιος θα είχε πει όχι? Και όποιος είχε πει όχι θα είχε και την εθνική ευθύνη. Δεν είναι μόνο αυτό. Δημήτρη, δεν είναι μόνο αυτό. Μια φράση για τα τουρκικά συμφέροντα. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Όταν άνοιξε η παρτίδα αυτή, άνοιξε. Άκη μου, εγώ θα είμαι κυνηγός. Και είμαι πολύ γνώμονα να διεμπολιστεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν ο χειρισμό. Εγώ θα είμαι αρχικό του θέμα. Διαφωνείτε? Όχι, καθόλου δεν διαφωνώ. Και δεν υπάρχει. Η τελευταία φράση θέλω να πω για να μην διακόψω μετά τον Δημήτρη τον Καρά Νικόλα. Η τελευταία φράση θέλω να πω είναι αυτή ότι δεν υπάρχει παίκτη πόκερ που ενσυνείδητα και με τη θέλησή του να πετάει τα χαρτιά του στο τραπέζι. Και το χαρτί του Μακεδονικού είναι μεγάλο χαρτί στα χέρια του Τσίπρα. Μόνο που η χώρα δεν είναι τσόχα. Σωστό και αυτό. Η χώρα σε τέτοια ζητήματα δεν μπορεί να είναι τσόχα. Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς. Εγώ θα αφήσω στην άκρη τα κομματικά συμφέροντα και τις απόψεις κομματικές του κάθε κόμματος. Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί κοινικό, αλλά είναι αλήθεια. Εγώ το γνωρίζω μέσα από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών και το λέω πολλές φορές. Όπως και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι παίζουν το παιχνίδι. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται μονίμως. Μονίμως γίνεται αυτό. Γι' αυτό μετά από τόσα δισεκατομμύρια δανεισμό και τέτοια εποπτεία. Και τέτοια τελεσίγραφα και τέτοια μέτρα δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε όλη την εικόνα της χώρας. Yeah, έπρεπε να έχει αλλάξει συνθέμελα η Ελλάδα. Θα συμφωνήσω. Έπρεπε να είμαστε ένα άλλο μαγαζί πια. Διαφωνούμε? Καθόλου. Στο ονοματολογικό. Εκτός από το τουρκικό στόξο και τις τουρκικές επιδιώξεις και την πάγια διείσδυση των Τούρκων, ειδικά στην Βαλκανική. Στο ονοματολογικό αυτή τη στιγμή, τα συμφέροντα των μεγάλων δυτικών δυνάμεων για την επόμενη 20ετία στην Βαλκανική ταυτίζονται πλήρως με τα συμφέροντα των Ελλήνων, ναι, διότι θέλουν την Ελλάδα σε αυτό το ενεργειακό και διακομιστικό πεδίο που θα είναι η Ελλάδα και η Βαλκανική, θέλουν την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη. Αν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ας το προσθέσουμε στο ονοματολογικό για να καταλάβουμε που πάμε. Όσοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν, πράττουν κάκιστες εθνικές υπηρεσίες. Όταν βγάζουν μπροστά το κομματικό από το εθνικό. Κάκιστες υπηρεσίες. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.